Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Φέρτε μου μια δήλωση του Αντετοκούμπο. Ναι. Επίσημη δήλωση. Είμαι Έλληνας. Δεν είπε ποτέ ότι είναι Έλληνας. Εσείς τα λέτε αυτά. Εμείς τα γράφετε. Ναι. Εμείς τα γράφετε. Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε, ναι. Πάνε λοιπόν στο YouTube. Άνοιξε τη συνέντευξή του στο Ίδρυμα Ωνάση. Και πάνε στο λεπτό 33. Και ο Θανάσης. Και ο Γιάννης. Εκεί το λένε. Με ρώτησε κάποιος. Τι είσαι? Έλληνας το απάντησα. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, ελληνικά μιλάω. Ράμπτε φορμέισε. Κύριε, πώς έγινε αυτό το θαύμα, ρε Καζαμπάκα? Εσύ τα έβαλες εδώ με το φαν σου, το είδωλό σου εδώ πέρα, ξεφωνίζεις. Μεγάλος Έλληνας, μεγάλος Έλληνας. Το είπε ο ίδιος, τελείωσε. Σταματάμε όλα, τα ρολόγια, όλα, κοκάλωσα. Έλα παίξε στην Εθνική, έστειλε τη σαβούρα τον αδερφό του. Όχι, όχι, θα παίξει αυτό. Α, θα παίξει. Τώρα, συγκίνω, θα πάμε για το μου το βάζει. Και εγώ θα αφήσω μουστάκι. Να, το έχεις έτοιμο. Αύριο θα φωτογραφηθείς, δημόσια. Θα. Αύριο μαζί με το πορτοκαλί που κάμισο του... του Βαραγιάννη, ναι, ναι. Και το πορτοκαλί μουστάκι εδώ που αχνοφαίνεται το τεκίλα Sunrise. Ας τον ίσιο ρε τον Αφρικάνο, πάμε στα θέματα. Τον Ελληναρά. Oh, επιμένεις πάλι. Βγήκε ο ίδιος, είπε είμαι Έλληνας, έκανε πάλι επιμένεις. Συνεχίζει. Δεν προχωράω, σταματάω. Γιατί μεγάλος Έλληνας. Βρίσκω τείχος, δεν προχωράω. Λοιπόν, έλα Κωνσταντίνε, καλημέρα τώρα. Πάμε. Μαζί μας εβδομάδα, μαζί τα φάγαμε. Όχι, αυτό είναι άλλο, άλλη ατάκα. Αυτό το μαζί τα φάγαμε. Ρε παίξε μπάλα. Τι θες να παίξω, στοχ φέρνω τώρα. Στοχ φέρνει. Στοχ. Χαίρεσαι. Φυσικά και χαίρομαι. Γιατί τον έδιωξε τότε, όταν έβγε. Φυσικά και χαίρομαι που όταν έβγε ο Στοχ. Ναι. Πήγε έξω από την Τούμα, διαμαρτυρήθηκε. Όχι. Γιατί? Γιατί ήταν 23 στα 24. Πόσο είναι τώρα? Τώρα είναι 29 στα 30. 30 χρονών είναι εξτρέμ. Ωραίος, ναι. Ναι. Και... το μυαλό του ήταν όπου το έχουν όλοι οι 23 στο μυαλό. Βέβαια. Να βγει έξω να γνωρίσει εγωμενίτσες. Τώρα γνώρισε. Τώρα παντρεύτηκε. Ναι. Έχει κάνει παιδάκι. Παιδάκι. Έχει τελειώσει προπονητική, κάθεσε και διάβασε. Βέβαια. Παίζει για την ομάδα. Ναι. Οικογενειάρχης. Τατουάζει το παιδάκι του και αυτό όπως εδώ ο Μπαμπακούλ εδώ πέρα. Ναι. Και αφοσιώθηκε στην ομάδα του. Τον κάνετε έλεγχο. Τι έλεγχο? Το σηκώτη. Το σκοτ δεν χρειάζεται να το κάνουμε, αφού ο άνθρωπος δεν ασχολείται. Τρασαμινάδες θα πηγείτε. Τρασαμινάδες όλα είναι καθαρές, μια χαρά. Τα νούμερα, θες να τα μάθεις τα νούμερα. Πήρατε το Ζίβκοβιτς, ναι. Και το Στόχο. Α, να το, α, πού είναι ο Ζίβκοβιτς, να το Ζίβκοβιτς, πού είναι, ήρθε. Μπράβο. Ο Ζίβκοβιτς. Ήρθε ο Ζίβκοβιτς, ξέρεις τι είναι ο Ζίβκοβιτς. Ναι. Ο παπάς μου λέει ούτε ντομάτα λέει δεν τρώει. Ναι. Ούτε ντομάτα λέει δεν τρώει. Αυτός δεν τρώει ντομάτα. Ό,τι έχει σχέση με κόκκινο λέει το αποφεύγω, είμαι αλλεργικός. Ναι. Ναι. Η βότκα τι χρώμα έχει? Η βότκα είναι άσπρη, Κωνσταντίνε. Δηλαδή τώρα. Άμα βάλεις μέσα πορτοκάλι. Ναι. Ναι. Θα γίνει το μουστάκι σου, θα γίνει τεκίλα σαράζ. Φαντάζομαι ούτε κίτρινο.
Τι κίτρινη. Ούτε κίτρινο. Κυλίτσα. Όχι εκεί. Τι. Ούτε κίτρινο θα, ναι, θα τρώει, έτσι δεν είναι. Ο Ζήφκοβιτς. Δεν ξέρω. Με το κόκκινο τα έχει. Με το κίτρινο δεν τα έχει. Όχι, με το κόκκινο, γιατί με τον Ερυθρό Αστέρα τα έχουν αυτοί οι Παρτιζάνοι. Με το κίτρινο δεν τα έχει. Δεν έχει θέματα γιατί με το κίτρινο. Γιατί η μπύρα χρώμα κίτρινο έχει, να έχει υπόψη. Αλλά! Ναι. Να τα μα. Αν πει μαύρη μπύρα. Αλλά αν πει μαύρη μπύρα, υπάρχει μαύρη. Ωραία μαύρη. Με λουκάνικο διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη. Ανοίγει το ματάκι σου, δεν πα καλά. Διάβασα χθε ότι. Τι διάβασε πάλι. Θα κάνει εσύ με τη Ρωσία ένα κέντρο Ινστιτούτο να έχουμε στόχο εδώ, άσε τη Ινστιτούτο. Ιατρική, εντάξει, θα το πούμε άλλη ώρα. Τον βλέπω, ναι, να κάνει και κέντρο αποτοξίνωση σε λίγο καιρό. Λες. 100%. Ναι, δεν πειράζει, έχω πασχαλάκι. Πασχαλάκι δεν έχω. Κέντρο αποτοξίνωση. Αποτοξίνωση, ναι, όχι. Okay, τι ναι, σημαίνει αυτό. Για αυτού που πίνουν. Πώς πήγε ο δήμαρχο, ναι, που ήταν αλκοολικό ο πρώην δήμαρχό μα. Α, ο κύριο Μπουτάρη. Και έκανε αποτοξίνωση. Έκανε μια παλίκαρο. Α φτιάξει δίπλα στην Τούμπα και στο σχολείο. Να κάνει κομμένα. Ναι. Ένα μίνι έτσι κέντρο αποτοξίνωση ο κύριο Σαββίδη. Έτσι για να. Όπως γελάει και ο Γιώργος Μπούζος. Λες εσύ τώρα. Ωστόσο, εγώ θυμάμαι. Ναι, 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 τι θυμάσαι. Τι ήταν τον πλακώσω στο Μαρκής. Άσε τι θυμάσαι. Τώρα κάτσε τον παίχτη το σχολιάζει. Να σου πω, ρε παιδί μου, να σου πω. Και εσύ πριν 10 χρόνια, 15 ήσουν άλλος άνθρωπος. Εγώ βέβαια, ναι. Μεταλλάχθηκα τώρα. Δεν είχε το ψοφίμ στο κεφάλι, τώρα ξυρίσει και σε έγινε σκούκλο. Εγώ ξέρω ότι από το πολύ ποτό ο Στοκ έκανε έμετο να πούμε στι τουαλέτε στο Μάρκης. Εντάξει, και τι έγινε. Και αν δεν ήταν ο Στοκ να σταματήσει. Καμιά 5-6 που πήρε τις γυναίκες τους, γιατί και αυτός είναι λίγο μουρντάρης να πούμε. Μουρντάρης, ναι. Θα τον είχαν πετάξει στη θάλασσα και η βρώμικη θάλασσα του Θερμαϊκού, να έχεις υπόψη. Εντάξει, με νοιάζει με τι έκανε. Αν δεν σε νοιάζει όχι, εσένα. Όχι, δεν άμα δεν νοιάζει εσένα, τι να με νοιάζει. Με νοιάζει πριν 7 χρόνια, τώρα δεν τον παίρνω. Δεν τον πήρα τότε. Τότε τον είχα, έβαλε 10 γκολ, 10 γκολ. Τι πίνει, έφυγε δηλαδή. Σαν αποτυχία. Τώρα νερό πίνει, γαλατάκι, σπίτι, οικογένεια. Παιδί, διαβάζει, έχει πίσω σπίτι. Κάτσε, α πούμε ένα παράδειγμα. Έτσι ήμουν εγώ στα 25. Έτσι με τώρα στα 40. Το ίδιο και χειρότερος ήμουν. Χειρότερος ήμουν, ακριβώς. Ναι. Αλλού πατούσα, αλλού βρισκόμουν. Ναι. Έκανε οικογένεια, πουτζού. Γνώρισα την Τζέννη, έκανα παιδάκι. Ήμουν το ίδιο, βγαίνω έξω κάθε βράδυ. Ναι, αλλά πώς. Ξενιστάω, γυρίζω με. Μπέρδεψε στο δωμάτιο και πήγε σε μια Αγγλίδα αυτός... να πούμε. Κατά λάθος. Κοίτα να δεις όλα, θα τα πάρει και θα τα συγχωνεύσει. Μπέρδεψα την πόρτα, ρε, αντί για 660 πήγα στο 659. Την 669, ποιο ήταν τώρα το. Πήγε να κάνει 69, αλλά βγήκε ο σκύλο και σε σταμάτησε. Ναι, αλλά η Τζέννη βγήκε μαζί με τη Λόρα και μου λέει Νίκο. Πού να γλιτώσει. Πού να γλιτώσω. Λοιπόν, αλλάζουν χρονοσάτινε όλα, όλα, τα πάντα ρί. Μη μείνει στη λεωφόρο νίκη, μη του νοικιάσετε σπίτι στη λεωφόρο νίκη του Στόχ. Ο Στόχ πλέον εδώ και 3-4 χρόνια έχει γίνει οικογενειάρχης. Έχει το παιδάκι του, έχει τη γυναίκα του, έχει το σπιτάκι του. Όποιος είναι οικογενειάρχης, δηλαδή γίνεται καλός άνθρωπος. Σταματά να ξενυχτά και να πίνει. Εντάξει, ο Παπαγιωργόπουλος οικογενειάρχης ήταν. Εντάξει, δεν ξενυχτούσε, δεν έπινε. Άλλα πράγματα μπορεί να έκανε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το κάνει. Το μανδύα οικογενειάρχη. Για να καλύψουμε κάποιες αδυναμίες. Δεν είναι μανδύες, είναι πραγματικότης, Κωνσταντίνε. Ωραία, μου. Πάμε σε άλλους. Λοιπόν, δηλαδή, εσείς πήρατε... Όχι σε άλλους, κάτσε, δεν πήρα. Κάτσε, εσείς πήρατε το Ζήφκοβιτς και το Στοχ. Ναι. Κέντρο αποτοξίνωσης. Λες. Λέω τον κύριο Σαββίδη, ναι, ένα καλό να κάνει στην κοινωνία. Ναι. Γιατί έχω και εγώ και κάτι φίλους εκεί πέρα. Πίνουνε. Αλκοολικούς. Αλκοόλες. Να τους φέρω και αυτούς εκεί πέρα. Να τους δει το σηκώτη. Λοιπόν. Γιατί τρασαμινάζει. Φτάνει, βρε. Ναι, φτάνει, βρε, με τη μύρλα πρωί πρωί εδώ. Εδώ φαίνει παιχτάρα να πούμε πάλι με τον βγάζει. Σαν σκάρτο μου τον βγάζει. Δεν αμφιβάλλω ότι ο Μαλούχος είναι καλός παίκτης. Α, Μαλούχος αυτός. Το βρήκαμε και. Δεν αμφιβάλλω. Πλέον έχει αλλάξει και Λούκο όμως. Είναι φαλακρός. Πάει μου η κάνα. Δεν αμφιβάλλω ότι ο Μαλούχος είναι καλός παίκτης. Είναι το ενασμένο να του σκοράρει. Και χρειάζεται στα εξτρέμια ένα τέτοιο παίκτη. Ο Στοχ είναι ο Ποντένσε με γκολ και ασίστ. Αυτό είναι. Δεν αμφιβάλλω. Α, μπράβο, ναι. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπω τη γυναίκα του και το παιδί του να έρχονται έξω από το Μαρκής και να φωνάζουν. Κι άμα δεν έρχονται, τι θα λες μετά, βρε. Και να γυρίζουν. Ανοίγεσαι, ανοίγεσαι. Μάνα μου, γιατί αμάρτησα. Μάνα μου, γιατί. Λοιπόν, να πούμε τα δεδομένα πώς έχουν, έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτές είναι τα μπάμι μεταγραφές που θα κάνετε. Δηλαδή. Γιατί υπάρχει καλύτερο εξτρέψη στην Ελλάδα. Κάτσε, κάτσε. Υπάρχει. Γιατί είδα την Πασάκου λίγο ξύνησε έξω να πούμε. Πού την είδε την Πασάκου. Να την είδα την Πασάκου έξω, ξύνησε να πούμε. Μια χαρά λέει, φέρουμε Στοχ παιχταράλι. Ναι. Καλά, πώς θα βλέπεις όλα. Με τι φίλτρο μαγικό είναι αυτό. Το μάτι τι βλέπει. Στα 30 δηλαδή τώρα είναι ο. Λοιπόν. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και θα πάμε σε όλα τα. Άρε παπά που τρώτε να πούμε. Τρώμε παπά. Ο άλλος ήρθε με αθρίτη. Και πέρσι φάγαμε παπά με τους χαφ που πήραμε τον τάμπλα. Είτε τι παπά φάγαμε πέρσι. Δεν σου λέω εγώ για τους χαφ. Τι πώς με τους ξεφώνησες. Σαπάκια έτσι, γιουβέντσι. Δεν θα είναι ίδια χρονιά. Δεν στρίβουνε. Δεν θα είναι ίδια χρονιά. Καλύτερη θα είναι από πέρσι. Μακάρι δεν το βλέπω. Λοιπόν. Παρακάτω. Στοχ. 1,5 εκατομμύριο ρήτρα ζητάει η Σλάβια Πράγας για να τον αποδεσμεύσει. Στην Πράγα έπαιζε δηλαδή. Στην Πράγα η οποία πήρε, έκανε double πέρσι. Τι χώρα είναι η Πράγα. Ε, Τσεχία είναι η χώρα. Στην Τσεχία. Ναι, γιατί. Τι φου, τι δεν σ' αρέσει και η Τσεχία. Στην Τσεχία έκανε τα γκολ.
Λοιπόν, ναι, θα πούμε. Στην Τσεχοσλαβακία. Η Σλάβια Πράγα, ξέρει που έφτασε στην Ευρώπη. Ποια Σλάγια Τράγα, ρε. Ξέρει που έφτασε. Που έφτασε. Στο 8 του, του Europa League προκρίθηκε, ήταν ναι. ο Μίλου Champions League. Ναι, ναι, ναι. Πέρασε τρίτη και παραλίγο να αποκλείσει την Τζέλση. Το θυμάσαι το μάτς, δεν όχι, το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Έπαιζε αυτό. Ποιο έπαιζε, εγώ έπαιζα και ο Στο. Με το σηκώτη κανονικό. Κανονικό δεν το άνθρωπο δεν πίνει πλέον. Πίνει Carnation. Carnation πίνει γαλατάκι. Λοιπόν, 14 γκολ, 13 ασίς. Σ' αρέσουν τα νούμερα. Φοβερά νούμερα. 29 στα 30, σ' αρέσουν πάρα, ηλικία. Πάρα πολύ. Τις τρασαμινάδες θέλω. Τρασαμινάδες σου είπα, σταμάτησε το παιδί, δεν ασχολείται. Μάλιστα. Ακόμα όμως και τότε που ασχολιούνταν με τρασαμινάδες, ξέρω πόσα γκολ και ασίς είχε ως το 8 τότε. 10 γκολ, 10 ασίς. Έτσι. Άρα ότι είναι παιχταράς είναι, τελειώσαμε. Ποιος αμφιβάλλει γι' αυτό. Ναι. Αλλά η κουσούρι, κατάλαβες. Το κουσούρι ποιο, ότι έπινε. Είναι καρτέρης. Τι καρτέρης. Είχαμε στη γειτονιά έναν. Ναι. Ο οποίος έπινε όσο πίνει ο κόκκινος. Α, το περνάει τον κόκκινο. Και 10 κόκκινοι μαζί. Α, επί 10. Ήταν κλίμακας κόκκινος επί 10. Ο θρηλυκός καρτέρης. Οι παλιοί του μπιώτες που με ακούνε τώρα. Ναι. Κατάλαβες. Όποιος πίνει πολύ τώρα το λέμε καρτέρι. Ραπ λέει, είπαμε, λέει ο φίλος που σε κυνηγάει. Ναι. Για κάθε βλακία λέει θα έχεις 100 ευρώ πρόσημο. Ήδη έφτασε στις 2.500 λέει σε 20 λεπτά. Καλημέρα, καλή καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Νικόλα. Σαν να ακούω στα αυτάκια μου Μύρολαβ Στόχο. Ο φίλος ο Μπάμπης ο. Ο Σιώπης έστειλε το μήνυμα, ο οποίος είναι ξετρελαμένος από χθες για τη μεταγραφή που ετοιμάζεται να κλείσει ο ΠΑΟΚ γιατί ο παίκτης δεν έχει κλείσει. Σήμερα θα μάθουμε τα. Πες με, ξέρετε. Τόσα λεφτά έχει ο Σαββίδης. Ναι. Ας ναι. αγοράσει και το Μαρκίς, ρε φίλε. Ας το πάρει και να τελειώνει. Πάρτο, ρε φίλε. Να έχουμε πάρτο, σταθερή έξω, να ξέρουμε τουλάχιστον βάλε του Γιωργάκη και... το, ναι. το μπράβο πόρτα εκεί. Να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, ρε Σαββίδη. Εξάλλου το Μακεδονία Παλά κοντά είναι από εκεί. Δίπλα είναι, μπορεί να κάνουμε μετά τις νίκες μια διασκέδαση, μια έξοδο. Ούτε τρία χιλιόμετρα δεν είναι. Εγώ επειδή το ξαναλέω, ναι, όλοι περάσαν ναι, ναι, την ηλικία. Ναι. Ο Στόχο από τη στιγμή που παντρεύτηκε, έκανε παιδί, τελείωσε το μάτι. Σπάτουλα στο Στόχο. Ρε φίλε, θα έρθει εδώ, θα το βάλει εδώ. Ρε κουσούρι έχει. Τον έβγαλε κουσουρλί δηλαδή. Στην Τσεχία ήταν ήσυχο. Τσεχία, ναι. Μόλις δει τις μπουτάρες εδώ και τις ποδάρες εδώ. Πιο μεγάλες από τις Τσέχες, οι μπουτάρες και οι ποδάρες. Φλάκα με κάνεις. Τι έχει Τσέχα. Φλάκα με κάνεις. Τσέχα γυναίκα. Ναι. Γυναίκα του είναι. Όχι, στην Τσεχία που μου έλεγες ποδάρες. Αυτές είναι δύο, επί δύο ειδικές. Τι είδε και τις ποδάρες. Στην Τσεχία. Ναι. Φλάκα με κάνεις. Βγάζουν έξω. Εμείς κόσμος όλοι στην Τσεχία. Παραγωγή γυναικό βγάζει. Φλάκα με κάνεις. Τσεχία. Βρε. Βγάζουμε εμείς εδώ στο Κιλκίς που με ζαλείς. Δηλαδή τώρα ξεφωνείς και δεν βγάζει Τσεχία στην Πράγα. Σε αυτό δεν έχω να πω κάτι. Το Κιλκίς ήταν η κομβική ατάκα, έτσι. Με λοιπόν, κατατρόπωσε τώρα. Λοιπόν, 14 γκολ, 13 ασίστ. 49 μάτς, μα είναι είδηση της ημέρας. Φτάνει ρε κουλιά. Πώς είχαμε εδώ η Ντέγκερ, φίλε, και σχολιάζαμε. Φτάνει, το μάζεψες 30 χρόνια. 1,67. Πώς είναι. Σαν και εμένα είναι η ίδια κοψιά. Εντελώς. Καλώς. Ξυρισμένο μαλλί, έφυγε το μαλλί. Μαλούχος. Χαλάκρινε. Ναι. Έτσι, μαλούχος που λες. Το ποτό έφυγε τα μαλλιά. Δεν ξέρω αν πέφτει το ποτό, ρε Κωνσταντίνε. Έτσι. Εδώ και δύο χρόνια έχει αλλάξει εντελώς την καριέρα. Μπράβο. Και μάλιστα να πούμε ότι πήρε και. Πτυχίο προπονητή UEFA Pro Alpha. Ναι. Έκατσε, διάβασε, δεν έβγαινε έξω να ξενυχτήσει. Πήρε και αυτό το, μπράβο, το χάρτη. Μπράβο. Έτσι, δείγματο ότι έχει αλλάξει εντελώς. Αποτοξινώθηκε. Ωραία. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει κατά βάθος. Απλά προσπαθεί. Σαν παίκτης. Ναι. Φυσικά και μ' αρέσει. Έχει ένα σμένο και σκοράρισμα. Γιατί να μην μ' αρέσει. Ναι, και ασίστ, έτσι. Φυσικά. 13 ασίστ. Γιατί σαν παίκτης να μην μ' αρέσει. Η ένστασή μου είναι το άλλο κομμάτι. Δηλαδή, ο κόσμος δεν αλλάζει, ρε φίλε όμως. Ποιος θα αλλάξει. Η ηλικία με 23-24 είναι λίγο πάνω στην τρέλα. Δεν όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν, ακριβώς. Ας πούμε ότι μετανόησε. Ωραία. Πάμε. Τελειώσαμε με τον Μυρολαβστό. Ο άλλος με την αρθρίτιδα τι είναι. Ο άλλος τώρα με την αρθρίτιδα. Ο άλλος με την αρθρίτιδα θα έρθει μάλλον αύριο. Εγώ δεν τον έπαιρνα. Ναι, είναι ένα δίκοπο μαχαίρι αυτό τώρα. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Παίχτη με αυτοάνωσο νόσημα. Ναι. Ποιο να κατατροπώνεται ο άνθρωπος να κάθεται στο καρότσι, να μην μέζει. Είναι δηλαδή. Πώς να σου το πω. Δηλαδή είναι καλός παίκτης. Αν δεν είχε την αρθρίτιδα δεν έρχονταν σε εσάς. 100%. Τον πήρατε γιατί κουσούρι κι αυτός. Ναι, 100%. Ο ένας αλκοολικός, ο άλλος κουσούρι. Πρέπει να πει ότι ο σου λέει ούτε μπύρα πίνει πλέον ο στόχ. Τελείωσε. Τελείωσε, πάει. Πάσο να τον δώσω. Λοιπόν, ο άλλος, για, τον Ντόγκλας Αγκούς υπάρχει αυτό το θέμα. Το ναι. οποίο όντως εδώ δεν γίνεται τώρα... να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Μπορεί μετά από 40 χρόνια να μην πάθει τίποτα. Ακριβώς μπορεί να πα σε 40 δευτερόλεπτα. Χτύπα ξύλο ο άνθρωπος. Ναι, δεν ξέρεις. Δηλαδή ναι. παίρνεις ρίσκο. Και εκεί που ήταν στα καλά το παλικάρι, ξαφνικά λέει: νιώθω ότι σβήνει ο κόλπος. Γιατί κάνει περιγραφή το τι έγινε στην πρώτη φορά που του πλάκα. Πλάκα κάνεις, οι αυτοί είναι δύσκολες αρρωστίες. Ενέσεις 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα, τρελή πόνη, τρελή πόνη, να μην μπορείς να σηκωθείς. Και αυτό το παίκτη τον πήρατε εσείς. Δεν τον πήραμε. Τι το κάνετε. Θα έρθει, θα περάσει ξενοχιστικό έλεγχο από το ιατρικό team εδώ. Ιατρικό team, αφού γι' αυτό άνοσο νόσημα. Εντάξει, μπορεί να. Την κολυστερή να το μετρήσει. Η κολυστερή ήταν καλή. Θα έρθει την Παρασκευή γιατί δεν ήταν στην προπόνηση χθες της Μπαΐα. Οι δημοσιογράφοι της Βραζιλίας λένε φεύγει για Θεσσαλονίκη. Δηλαδή εσείς τα χάφτα ναι. είναι να πούμε γενική κλινική, φύστας ουρολόγος. Ποιος είναι βάλτο μέσα στο χειρουργείο. Ποιος άλλος είναι. Λοιπόν, ναι. πάμε ένας-ένας. Ένας-ένας. Βέρμπλουμ. Βέρμπλουμ.
Έξι μήνες τραυματίας. Έξι μήνες τραυματίας. Μαουρίσιο. Παρεμπιπτόντως να δίνουμε και τα τίτλα εδώ. Ατομικό έκανε χθες. Δεν έκανε με την ομάδα προπόνηση ο Βέρμπλουμ. Για να τα λέμε όλα όπως έχουν. Βέρμπλουμ έξι μήνες τραυματίας. Ναι, επιστρέφει, κάνει ατομικό μαζί με Μαουρίσιο. Δεν ξέρουμε πώς θα έρθει. 100%. Αυτό που φέρνεται με την αθλήτητα. Αυτό είναι τώρα μια χαρά, αλλά δεν ξέρουμε τι μα ξέρει. Δεν ξέρουμε κι αυτό. Δεν ξέρουμε αν ο Μαουρίσιο. Σεπτέμβριο. Είναι πολύ καλό παίκτη. Σεπτέμβριο. Άκουμε μαζί ναι. Είναι πολύ καλό παίκτη και το ξέρει και εσύ πολύ βέβαια, καλά. Βέβαια. Κάθε χρόνο τρει-τέσσερι μήνε είναι έξω κι αυτό. Στα πιτς. Δεν το ξέρουμε κι αυτό. Ναι. Μάλιστα. Μα και... έμεινε ένα Μίσιτς. Ναι. Ο Μίσιτς το παιδί είναι ένα από το οποίο είδαμε καλά στοιχεία. Καλά στοιχεία θα πάρει τη θέση του Σαχόβ λογικά. Ακόμα δεν τον είδαμε, αλλά εγώ λέω ότι είναι καλό χαφ. Ωραία. Άλλο ποιον έχουμε εκεί. Ποιο άλλο, αυτή είμαστε. Αυτή είναι. Ποιο άλλο, ξέχασα κανένα. Δηλαδή κάθε φορά, Σάκο, φεύγει. Κάθε φορά που θα φτιάχνει την αποστολή, α πούμε. Ο... Θα έχει θέματα, λε, αχά. Θα πηγαίνει αυτό ο παπά από το Ρεόκαστρο που έκανε την προσευχή για να φύγει το κακό. Παπαχρήστο. Α το πάρει Παπαχρήστο. Ποιο. Αυτός... Και άλλο παπά έχουμε. Ένα παπά εδώ. Που ένα έχει ένα σκουνούπι να πούμε το οποίο κάνει κακό στα δέντρα του Τσέιξου. Πού είναι αγόρι μου, πού να πάω. Δεν την ξέρει. Δεν την ξέρω, για πέσει, ναι, αυτό θέλω. Πήγανε 500 νοματέα πάνω στο Τσέιξου να βρουν άκρη, δεν βρήκανε. Με το κουνούπι. Με το κουνούπι, με το κακό αυτό που καταστρέφει τα δέντρα. Ένα έντομο, ένα έντομο. Ναι. Πε τώρα, αγόρι μου, εγώ νόμιζα κουνούπια και μιλάμε. Και βγήκε ο παπά και. Δρίκο, πώ λέγονται αυτά. Ο Δρίκο, ναι. Και βγήκε ο παπά και λέει θα το καταπολεμήσουμε δια τη προσευχή. Αλλά. Βλέπω λοιπόν να τον παίρνει μεταγραφή και αυτόν. Το παπά ο Σαβίδη πριν τα. Μπουν τα χαφ μέσα να παίξουν, να τραβάει μια προσευχή να πούμε. Ναι. Μην τραυματιστείτε, παιδιά, μην θα κάνει λιτανίε και τα λοιπά. Αυτός, τον εξαφάνισε αυτό το δρίκο λύκου, όπως το λένε και στα δέντρα. Έχει δει εσύ να γίνεται καλά θαύμα με τα μάτια σου. Πόσο άλλο επιστολέ λέει του Χριστού, λέει. Βράσε τύπα, αυτό είναι καλύτερο πολιτή στον κόσμο. Πουλάει, πανέξυπνο άνθρωπο. Άλλο σου λέω εγώ. Έχει δει εσύ με τα μάτια σου θαύμα να γίνεται, άσε τι σου είπανε. Με τα μάτια μου. Με τα μάτια σου. Να δει θαύμα να γίνεται. Να πάει στον Άγιο Ραφαήλ και να πει. Ο στόχο έπινε, σταμάτησε να πίνει. Πλέον ήρθε η γυναίκα, του βάλε τα δυο παπούτσια, τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Θαύμα, σταμάτησε να πίνει. Να ένα θαύμα, μπροστά μα το έχουμε. Αυτό. Τελείωσε. Να ένα θαυματάκι. Να το στρέψει. Είσαι εσύ. Τι ωραία τα λέει. Είσαι τι ωραίο θαυματάκι. Εμφανίστηκε αυτό το κορίτσι ξαφνικά μπροστά. Άρα εσεί πήρατε. Του πήρε το που το ρούφιξε τον μπροστά του. Του λε. Ωραία. Πήρατε το Βέρμπλουμ τώρα, δεν ξέρουμε. Αυτό έχει την αρχαιότητα. Αυτό άνοσο δεν ξέρουμε. Ναι. Ο άλλο θα πούμε. Ποιο είπαμε άλλο χάφ είναι. Ο Μαουρίσιο και αυτό δεν ξέρουμε. Σεπτέμβριο Μαουρίσιο. Τι χάφ έχει ο Πάουκ δεν ξέρουμε. Το Μίσιτς. Ο Μίσης, μόνο αυτό ξέρουμε. Το Μίσης. Ο Κάνιας έβγε Ερυθρό Αστέρα, επέγραψε εκεί. Πάει ο Κάνιας έβγε. Ο Σαχόφ πάει μάλλον Λέτσε καμπιονάτο που ανεβαίνει Λέτσε. Θα πάει δεν μπορεί να τον πάρει ο φίλος ο Ίβιτς. Ναι. Δεν έχουν τα λεφτά να τον πάρουν. Δεν έχουν τα λεφτά, πάρουν το Σάκοφ. Δεν έχουν τα λεφτά, όχι. Η Μακάβη Τελαβή δεν έχει τόσο ψηλό μπάτζετ. Αλλά η Λέτσε που ανέβει φέτος καμπιονάτο, μάλλον τα έχει προσακεί ο Δέβη. Όπως ανέβει ο Σαχόφ. Λε να κάνει μπλουμ. Έτσι τη βλέπω να πέφτει τη Λέτσε να πούμε. Έτσι τη βλέπει. Λοιπόν, αυτά είναι. Να πούμε για να κλείνουμε μετά του ΠΑΟΚ. Γιατί ο Άρτα είναι μια κατηγορία μόνο θα το σχολιάσουμε. Ενδεχομένως μετά. Ναι. Ότι... Πήραζε τις κοπέλες μας. Ναι. Αλλά εμείς το λέμε τώρα που έφυγε. Πάντα το λέγαμε. Ναι, ναι, βέβαια. Κάτσε, δεν είμαι. Νοέμβριο-Οκτώβριο δεν κάναμε εδώ, σκοτωνόμασταν. Ναι. Και έβγαιναν οι μαμελούκοι και με ξεφώνησαν γιατί το ξεφωνίζω. Το ταλέντο μας. Άλλο. Άλλο. Δελγιανίδης μπήκε και αυτός στην αποστολή. Δεν ξέρω. Ποιος αυτός που μοιάζει με τον Ταμτάκο. Αυτός, ναι, βέβαια. Ποια τον κάνεις αυτό. Τον πήρε στην αποστολή. Ποια τον κάνεις αυτό. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Άμα πήρε τον Δελγιανίδη, γιατί έγεξε τον Κίτσιο δηλαδή. Γιατί προφανώς πιστεύουν περισσότερο στο Δελγιανίδη. Τι να πιστέψει στο Δελγιανίδη. Γιατί είναι πιτσιρίκο. Άλλο θαύμα θα έχουμε εδώ τώρα. Ναι. Τι λοιπόν, πιτσιρίκο. Θαύματα. Να ένα ακόμα θαύμα εδώ. Έρχεται. Δελγιανίδη. Σμαράγδα Μπασάκου. Λοιπόν, πριν πάμε στη Σμαράγδα Μπασάκου με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Στα καταστήματα WIND να σας ενημερώσουμε ότι λασάρετε μια ανταγωνιστική υπηρεσία. Το One Day Service είναι μέρος μιας σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα WIND, WIND Support Services, Total Repair. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε το smartphone σας σε ένα κατάστημα WIND και την επόμενη εργάσιμη μέρα θα βρίσκετε στο κατάστημα επιδιορθωμένο. Επίσης θα πάρετε και ένα χρόνο δωρεάν εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας. Θα πάμε σε Σμαράγδα Μπασάκου, κομψό διαφημιστικό. Επιστρέφουμε ράπε κουλ με Καζαμπάκα στα πλήκτρα μέχρι και τις 10. Ξενύχτη τέλος φίλες και φίλοι, τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Ήρθε λοιπόν το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή τώρα θα μου πείτε, έτσι, χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε λοιπόν τη νύχτα σας όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300.
Ραπ και κουλ cool μαζί με Καζαμπάκα πάντοτε μέχρι και τις 10. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Καταπιαστήκαμε λίγο με την είδηση και την επικαιρότητα που έχει να κάνει με τον Στοχ. Αφού γκράζοντας και κάνοντας αυτά τα γκάλωπ τα δικά σου, ναι. 9 στους 10 παοξίδες πανηγυρίζουνε. Καλά, οι παοξίδες είναι και λίγο εντάξει, τι είναι. Συναισθηματικοί τύποι. Ναι. Άντε οποίοι, πάλι, τους βγάζεις και εσύ. Οι οποίοι... Με το κάκα στον ήχη συναισθηματικός. Βέβαια. Είμαστε. Βέβαια. Αλλά. Συναισθηματικοί ναι. τύποι και κρίνουν, γενικά οι οπαδοί. Ναι. Κρίνουμε το συνέστημα και όχι με τη λογική. Δηλαδή, θα πει σωστό. Τι παράλογο βλέπεις σωστό για να κρίνουμε καταρχήν, το. Καταρχήν, ένα παίκτη ο οποίο ναι. το παίρνει, το μαζεύει πίσω. Δεν το μαζεύει. Τον παίρνει πληρώνοντα τη ρήτρα στην ομάδα του για να τον αποκτήσει. Είμαι ενάντια σε αυτέ τι. Επιστροφέ, καταστροφέ. Και εγώ είμαι ενάντια γενικώ. Αλλά υπάρχουν και εξαιρέσει. Η εξαίρεση, επειδή ήρθε ο Βιερίνια και έπαιξε μπάλα μεγάλη. Η ίδια ηλικία έρχεται και ο Στοχ. Ναι, ο Στοχ τώρα. Τρελαμένο. Ο Στοχ τώρα θα είναι το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρουμε. Ναι, είμαι κατά των επιστροφών και εγώ να ξέρω. Είναι σε καλό φεγγάρι, δηλαδή περσινή του χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή. Απ' την άλλη μεριά όμω, επειδή η Θεσσαλονίκη δεν είναι Τσεχία. Έγινε θάμα, ρε γόρι μου. Ναι, πώς λέγαμε, έγινε το θάμα, τελείωσε. Αυτό, άμα φτάσει στο Τσακίρ Κέφι. Στο Τσακίρ μέχρι κανένα μπάρμπεκιου θα φτιάξει, μέχρι εκεί όπως λέει και ο φίλος δεν πιστεύω... ο Κοκακόλας. Καλημέρα Κοκακόλα. Ναι. Δεν πιστεύω στα θαύματα γιατί δεν έχω δει εγώ ο ίδιος θαύματα. Θα δεις τώρα, κάτσε να δεις και άλλα θαύματα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ βλέπω πάντως εδώ πέρα τα μηνύματα, τα οποία είναι πάρα πολλά και μιλούν όλοι για εξαιρετική κίνηση. Δηλαδή Στοχ αριστερά, Ζάμπα δεξιά, Ακπομ κορυφή. Και πίσω βάζει Πέλκα. Ναι, έξι επιλογές εκεί, ό,τι θες. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ότι οι δύο πίσω οι χαμάλιδες. Πρέπει να τρέχουν, λες. Πρέπει να έχεις δύο καντέδες. Δεν σ' αρέσουν αυτή η τετράδα, δεν σου κάνει. Γιατί όταν εμένα μου κάνει ότι μπορεί να παίξει ο Μίλου Champions League. Είναι μια τετράδα ναι. επιθετικά. Ναι. Πολύ καλή. Ναι. Όταν χαθεί η μπάλα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει άμυνα αυτή η τετράδα. Θα κάνει ο center four, αυτό είναι το θέμα. Ναι, ο center four θα κάνει. Από αυτού του τέσσερι, ποιο Ζαμπά θα κάνει. Δεν ξέρω όταν χάσει την μπάλα και πα να αμυνθεί. Μπορεί να αλλάξει την τετράδα αυτή. Να βάλει αντί του Ζαμπά να πετάξει το Λιμιό εκεί. Ναι. Έτσι. Ναι. Και αντί του Μπίσερα να πετάξει τον Μπέλκα που γυρίζει και μακάρι. Γυρίζει σαν τρίτο καθένα. Ναι. Πολύ καλό είναι. Μπορεί να γίνει και έτσι. Και απλά να θέλω να δώσω το σήμα ναι. ότι με τι αθρίτιδε δεν πιάνονται να πούμε τα χαφ. Ναι. Είπαμε για το συγκεκριμένο, παιχταράς, ανερχόμενος, πολύ μεγάλο potential, αλλά έχει ένα θέμα το οποίο θα το τσεκάρω εδώ στον ΠΑΟΚ. Πιθανότατα αύριο. Ναι, να με πει. Δηλαδή παίρνει έναν δρόνο σε ένα καλό ραδιοφωνικό παραγωγό. Ωραίο, πάμε. Ο οποίο πάσχει από επιληψία. Ναι. Και δεν ξέρει πότε θα τον πιάσει επιληψία. Ναι. Εμένα με πιάνει κάθε μεσημέρι. Εσένα σε πιάνει μεσημέρι το πρωί, είσαι όμως κούκλος. Ναι, ναι, με πιάνει κάθε μεσημέρι επιληψία. Ναι. Ο Ανδρώνης, ξέρεις τι λέει. Ναι. Αμάν, ξέρω εγώ, να ακούσω τι γίνεται. Ναι, αλλά ναι. ξέρω ότι έχει το δυνατό του χαρτί. Ναι, αλλά ξέρει και την άλλη μεριά. Ναι, θα το ρισκάρει. Ότι μπορεί να μαζευτούν ανά πάσα στιγμή 5.000 απόξω. Ναι. Να έρθουν τα ελικόπτερα της αστυνομίας. Ναι, 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 ναι. Τα ξέρει και αυτά. Τα ξέρει. Οπότε. Ρισκάρει, φίλε, επιχειρηματία είσαι. Επιχειρηματία είσαι, επίση. Δεν θα ρισκάρει, απ' έξω χάρη. Τον ΠΑΟΚ, φτάνει. Δεν θες να σου πω για τον Ζήφκοβιτ μέχρι το 2022. Ο Ζήφκοβιτ. Ναι. Δεν τον ήθελε ο Γιωργάκη. Δεν τον ήθελε, τον πήρε ο προπονητή. Άρα γίνεται του προπονητή. Ναι. Έτσι, ναι. Πολύ καλά. Ερίκε, να δεις τώρα νέο συμβόλαιο, Ερίκε. Να δει τώρα τι μπέρδεμα μπορεί να γίνει στον ΠΑΟΚ. Μπορεί αυτό ο. Ο Ζήφκοβιτ. Όχι ο προπονητή. Ναι. Μπορεί να θέλει να βάλει κανένα βασικό το Ζήφκοβιτ. Δεν νομίζω. Και να έχουμε κανένα θέμα εκεί πέρα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο Ερίκε έρχεται ο μάνατζερ του για νέο συμβόλαιο γιατί πιθανότατα θα τον δώσουν. Έχουμε ξεχυλήσει εκεί από ακραίους. Αν Στοχ. Ξεχυλίζει θα φάει στον Ερίκε. Υπάρχει και ο Λάμπρου, έτσι που τον ξεχνάμε. Είναι και ο Λάμπρου, βέβαια. Γιατί τον ξέχασε. Έχει πολλού εκεί. Ναι, εγώ απορώ γιατί. Ναι, τι απορεί για να φύγουμε από τα πέκτε. Πολλού παίκτε εκεί. Πάρει παίκτη στο Στοχ. Καλά κάνει. Αλλά δεν δίνει βαρύτητα στον άξονα. Μπορεί να δώσω βαρύτητα σήμερα, δεν ξέρω στον άξονα. Με να ακουστούν και άλλοι παίχτες σήμερα. Ό,τι έρχονται. Πρέπει να θωρακιστείς εκεί πέρα. Ωραία. Το ξέρετε καλύτερα, εσείς να μην τα λέω. Κουλιανέ, γιατί δεν λες, λέει, ότι στην Ισπανία βγήκαν οι Ισπανοί στα πρωτοσέλιδα της Μάρκα και σχολίασαν τη μεταγραφή του Σεμέδο ως τη χειρότερη που είχε κάνει ποτέ Βιγερά. Θα τα πούμε, ρε παιδιά. Μου το είπε στο διάλειμμα. Το είπα κιόλας του ανθρώπου, θα μετά το σχολιάσουμε. Μετά τις 9 λέμε για Ολυμπιακά. Μετά, ναι, πάμε και στα, πάμε στα δικά μας πρώτα, λοιπόν, και μετά, ναι. Η Αίγυπτος χθες κέρδισε πάλι χωρίς Ουάρντα. Ο Ουάρντα, ο οποίος διώχθηκε από την Εθνική Αιγύπτου για το γνωστό παράτομα που κάνει εδώ και καιρό. Έτσι. Τι έκανε ο Ουάρντα. Δεν σοβαρεύεται ποτέ. Ωραία, η Εθνική Αιγύπτου, ναι. Τι θρησκεία έχει. Δεν ξέρω τι είναι αυτή. Πρέπει να είναι mix group. Μουσουλμάνοι κυρίω, αλλά μουσουλμάνοι. Πρέπει να έχουν και άλλα. Δεν είναι 100% μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι την παιδεραστία δεν την έχουν σε κακό. Να έχεις υπόψη. Έτσι λένε οι μουσουλμάνοι. Έτσι λέω εγώ. Οι μουσουλμάνοι, όχι εσύ. Εσύ την έχεις σε κακό. Όχι, οι μουσουλμάνοι, ναι, δεν την έχουν σε κακό. Ναι, 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 εσύ την έχεις αυτό. Άρα ο Ουάρντα, ναι, λειτουργεί με τα ίδια και τα έθιμα. Ναι, αλλά αφού
Κάτσε αφού δεν τον έχω γιατί δεν τον τιμωρούνε, ρε φίλε. Οι μουσουλμάνοι έχουν δύο και τρεις γυναίκες. 2-0 η Αίγυπτος. Οι μουσουλμάνοι δεν σου λένε να μην έχει γυναίκες. Πιο προοδευτικοί από εσάς είναι τους χριστιανούς. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Μουσουλμάνοι, είναι η βέβαια με τη μαντήλα την καημένη. Γιατί μπερδεύεις δύο πράγματα τώρα αντίθετα. Οι μουσουλμάνοι δεν επιτρέπουν όντως παραπάνω γυναίκες. Αλλά δεν επιτρέπουν την παιδεραστία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ποιος το λέει. Τι ποιος το λέει. Επιτρέπουν την επαφή μετά αν θέλει ο άνδρας. Αν θέλει ο άνδρας. Μετά τα 14. Άρα λοιπόν. Λειτουργεί έτσι. Γιατί το τιμωρούν τότε. Άρα λοιπόν η Ελλάδα, α πούμε οι Έλληνε. Ναι. Τάχαμ δίθεν, οι οποίοι πειράζουν την κόρη τους ο Ουάρντα, αλλά το θυμούνται όταν φύγει ο Ουάρντα από την Θεσσαλονίκη. Κλείνει η παρένθεση. Δεν λέω με ονόματα. Δεν το πιάσε. Το πιάνουν αυτοί που ακούνε. Ναι, γιατί ναι, λοιπόν, δεν το πιάσε. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Και κάνουν καταγγελίες για τον Ουάρντα ότι και το βγάζουν στη φόρα. Στο βίντεο έκανε, άσεμνο. Ναι. Ο Ουάρντα. Μα νοιάζει τώρα. Το βίντεο δεν το είδε. Ναι. Εμείς τώρα, άμα το είχαμε τον Ουάρντα και ήταν καλό παίκτη εδώ, θα λέγαμε ότι το βίντεο ήταν κατασκευασμένο. Μα καλό παίκτη είναι, ξέρω, δεν ναι. αντιλέγουμε. Ναι. Ο πρώτο που σου είπε ότι δεν παίχτηκα ήμουν εγώ. Ο Ουάρντα δεν παίζει. Μάλλον τον κυνηγάνε. Γιατί έχει μυαλό κουκούτσι. Επειδή δεν είναι να πάρει την μπάλα ένα μέλα και να μπει με το Σαλάχ μέσα στα δίκτυα. Αν ήταν, θα του τα συγχωράγανε αυτά. Λε. Αν δηλαδή κάτσε μου λες τώρα, εάν ο Ουάρντα ήταν ο Σαλάχ, αυτό μου λες τώρα. Ναι. Έτσι για να το κάνουμε λιανά. Ναι. Δεν θα τον πείραζε κανένας. Όχι. Θα του το συγχωρούσαμε. Επειδή είναι μετριούμπα δηλαδή. Θα ήμασταν επικείς και θέλαμε, έλα μωρέ αγόρι, τι να κάνουμε. Τι να κάνει, ούτω ή άλλω εμεί. Εδώ τα ίδια δεν κάναμε. Όταν ο Ουάρντα. Έχει ξεφύγει πολλές φορές. Το τύπη τάι. Άλλο ρε εσύ αυτό να τραγουδήσει και άλλο τώρα να κάνει τέτοια βίντεο και να την πέσει σε πιτσιρίκια. Δεν τον κυνηγάγαμε όταν τον είχαμε στην αγκαλιά τη οικογένεια του Πάο. Εγώ τον κυνηγάγα πάντω. Και έλεγα ότι δεν τον θέλω κιόλα. Δεν τον θέλει. Εφαρσό και με ξεφώνησαν εκεί τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο τα πάω. Ένα καλό παίχτη. Εδώ ήταν. Έβγαινε και με ξεφώνησαν. Άλλο θέμα. Φεύγουμε από τον Ουάρντα, πολύ ασχοληθήκαμε κιόλας. Ο άνθρωπος δεν θα κάνει καριέρα ποτέ γιατί δεν έχει μυαλό. Τέλος. Και μία εικόνα που είδα πηγαίνοντας στο Λονδίνο, είμαι εγώ και ο Ουάρντα μπροστά μου. Και τα βάζει με μια γιαγιάκα, επειδή τον καθυστέρησε, φτάνει για μένα τελείως. Είναι φελός ο άνθρωπος. Επειδή λέει η γιαγιάκα καθυστέρησε να βάλει τον υπολογιστή, άντε μου, φύγε, άντε μου. Κάτσε ρε άνθρωπε, σε βλέπει κόσμο, δημόσιο πρόσωπο, σε φταίει γιαγιά. Επειδή καθυστέρησε να βάλει το λαπτό. Να σου πω κάτι άλλο. Το λέμε τώρα που τελείωσε. Επειδή είσαι δημόσιο πρόσωπο, πρέπει να το παίζει καλό παιδί, να πούμε. Κάτσε ρε φίλε. Ναι. Χωρίς λόγο θα την πει σε κάποιον. Χωρίς λόγο. Γιατί χωρίς λόγο, άμα με καθυστερεί εμένα. Και εγώ άμα με καθυστερώ, φωνάζω κι εγώ. Δηλαδή τι απειλή. Άλλο αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Και άλλο σε μια γιαγιάκα βλέπει είναι 75 χρονών. Έχει τις κινήσεις αργές. Εσύ θα τη βοηθούσε να το βάλει κιόλα μέσα το λαπτό. Τη βοηθούσε με αυτό λέω. Άντε γαμώ. Από μέσα σου, αλλά θα τη βοηθούσε κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέμε. Καλό άνθρωπο. Άμπραβο. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Πάμε στον Άρη. Να συνεχίσουμε λίγο με κίτρινο μαύρο φόντο. Βγαίνει ο Εντέγε μπροστά λέει. Εγώ λέει θα τα πάρω πάνω μου όλα μόνο. Δεν με κάνουν οι δηλώσει. Δεν σε κάνω. Θε πράξη. Εγώ θέλω να μην μιλάει κανένα. Και μέσα στο γήπεδο να πετάει τα γκολ και τα λέει. Δεν θέλω να μιλάνε οι παίκτες. Δεν θέλω. Πουλής, ναι. Μαζί σου εδώ. Μαζί σου. Όποτε δεν μιλάω και εγώ έζα είμαι μαζί σου. Ούτε τους πολιτικούς, ούτε τους παίκτες θέλω να μιλάνε. Θέλω να κάνουν πράγματα και να τους κρίνουμε για αυτά που κάνουν, όχι αυτά που λένε. Ούτε τους παπάδες θέλω να κουράσουν. Πάντως φαίνεται ότι τον πιστεύει ο Παντελίδης γιατί καθημερινά τετατέτ, όπως λέει, με τον Ιντέγκη ο Παντελίδης. Αφού κάνανε... Θέλω να του δώσει τον ρόλο που χρειάζεται και πρέπει να πάρει στην ομάδα. Ελπίζω να έχει μυαλό ο Παντελίδης που έχει. Έχει μυαλό, βέβαια. Να τον έχει σε λίγο μικρούς χώρους και να τρέχουν οι άλλοι για αυτό. Σε μεγάλους χώρους. Το βλέπουμε στα 30 μέτρα έξω από την περιοχή. Όχι, στα άκρα. 18 μέτρα εκεί, στο κουτί. Εκεί. Άντε 20. Ναι. Βγαίνει μέχρι τη γωνία της περιοχής. Θέλει να κάνει restart, λέει ο άνθρωπος, παιδί μου. Ήρθα σε πολύ καλή ηλικία, 30 χρονών. Το καλό για αυτόν είναι ότι έχει κίνητρο. Μεγάλο. Αυτό είναι καλό. Βέβαια. Οπότε το αφήνουμε στην άκρη και προχωράμε. Ματέο Γκαρσία, μας πουλάει πρόλογο αυτός ο μάνατζερ του. Ο Ματέο Γκαρσία έχει πουληθεί, έχει κάνει χειράνιο. Ο Ματέο Γκαρσία ακόμα είναι στο ράφι. Ναι. Ναι. Στο τέλος θα πούμε. Αλήθεια. Αλήθειες λέμε. Ο Μπρούνο Γκάμα μ' αρέσει πιο πολύ. Εντάξει, ο Μπρούνο Γκάμα πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε. Ο Μπρούνο Γκάμα είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Ο άλλος ακόμα πλάθεται. Ναι. Θα βελτιώσει και άλλα πράγματα. Μια άλλη αλήθεια. Ναι, αλλά να τα ισορροπούμε. Ναι. Πόσο χρονών είναι ο Γκαρσία. 22, πόσο είναι, πιτσίρικος είναι, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει εξέλιξη. Δεν θα πάρει κάτι παραπάνω. Αυτό που βλέπεις τώρα, αυτό θα είναι. Έτσι νομίζω εγώ. Κοίταξε, ταχύτητα δεν χρειάζεται να πάρει. Μούκα δεν χρειάζεται να πάρει. Ναι. Λίγο τακτικά αν βελτιωθεί, που βελτιώνεται αυτό, ανάλογα και τον προπονητή του, νομίζω θα ανέβει και άλλο level. Θες μια αλήθεια. Πάντα αλήθειες λέμε εδώ πέρα. Δεν με ξετρελαίνει και πολύ ο Ματέο. Ο Γκαρσία, μάμα μου βάζει με τον Μπρούνο Γκάμα και μου πει ρε παιδί μου. Ο καλό ο Μπρούνο Γκάμα ή ο καλό Ματέο Γκαρσία, λες Μπρούνο Γκάμα. Μπρούνο Γκάμα, χειρότερα. Ναι, αλλά εγώ τώρα επειδή θέλει να λέμε όλα λίγα. Αλλά ο Μπρούνο Γκάμα είναι 6 μήνες έξω. Α, μπράβο. Μου είσαι σε κατλίκι και τώρα εκεί θα πει. Α, μπράβο. Άρα, Ματέο Γκαρσία.
Όπως βάζω ερωτηματικό για τον Βέρμπλουμ. Ναι. Θα βάζει και για τον Μπρούνο Γκάμα. 100%. Μπράβο, ξέρω εγώ πώς θα μου ήρθε αυτός τώρα. Μπράβο, Κωνσταντίνε μου. Να είμαστε δίκαιοι. Όπως βάζει για τον Βέρμπλουμ. Και Αργιανή, καλά κάνεις. Τι θα κάνουμε, δηλαδή 6 μήνες έξω, ξέρω εγώ. Μπορεί να πετάς, μπορεί να είσαι και σακατλίκι. Πώς. Μπορεί να είσαι δυνατός χαρακτήρας και να επιστρέψεις καλύτερος. Μπορεί να σε πήρε από κάτω και να. Μπορεί με ένα μικρό τραυματισμό. Ναι. Να σε φάω άλλους 2 μήνες πίσω και να μου χάσει και τη χρονιά. Είχα σχολιάσει με κανένα μήνα όταν ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Βαρέλα ότι για μένα αυτή ήταν η κομβική κίνηση για να πάρει ο ΠΑΟΚ και το χρόνο του πρωταθλήματος Βαρέλα. Σωστό. Ναι. Θα πω τώρα κάτι ανάλογο σχετικό με τον Άρη. Η ανανέωση με τον Ροζ για μένα κάνει τον Άρη φαβορή για την τριάδα. Ναι. Πολύ κομβική δηλαδή, αυτή η ανανέωση. Ροζ Βέλεθ. Ναι, Ροζ Βέλεθ. Κουμπώνει όλη την άμυνα ίδια, την ενισχύει με Σούντγκρεν. Είσαι μια χαρά εκεί, πατάς καλά. Αριστερά ο Κορχούτης. Κορχούτης, εντάξει, οκ. Okay. Κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Κορχούτης, ναι. Έχεις και το Σούντγκρεν. Έχεις το Σιώπη να μπαλώνει ότι δεν ράβεται. Έτσι. Πιστεύω ότι ο Άρης δεν θα πάρει από τον τερματοφύλακα ό,τι πήρε πέρσι. Τον Κουέστα. Ναι. Γιατί το λες αυτό όμως. Γιατί το βλέπω ότι θα έχει πτωτική πορεία. Ναι, ναι. Ο Κουέστα. Έκανε δηλαδή λες την καλή του σεζόν. Ναι. Ναι. Και από εκεί και πέρα δεν του πήρε τερματοφύλακα όπως πήρε ο Πάοκ στο Ζήφκοβιτς για το Πασχαλάκι. Δεν Ισάξιο, πήρε, εφάμιλο, δεν πήρε κάτι ανάλογο έτσι ώστε να μην κοιμάται με ανοιχτά τα παράθυρα το βράδυ ο Κουέστα να πούμε. Καλή προσέγγιση κάνεις. Αυτό νομίζω εγώ. Ναι. Λες δηλαδή ότι ο Κουέστα ξέρει ότι η φανέλα είναι στο σπίτι του, τον ναι. περιμένει. Και ακόμα και αν κάνει τη στραβή, θα πούνε δεν γίνεται εδώ στον πιτσιρίκο, τον 20χρονο. Βλέπω λοιπόν ότι ναι. ο Άρης εκεί δεν κινήθηκε καλά. Ναι. Στο θέμα του τερματοφύλακα, όχι να αλλάξει τον Κουέστα, να του δώσει κίνητρο το Κουέστα ότι κοίταξε να δεις, όπως ενισχύεται η ομάδα και πάει καλά, θα έχεις και εσύ ανταγωνισμό. Δηλαδή αφήνεις όλες τις θέσεις ένα μεγάλο ανταγωνισμό. Ωραίο. Εκτός του center for. Ωραίο. Και εκτός του τερματοφύλακα. Ναι. Συμφωνώ ναι. πολύ. Συμφωνώ πολύ ότι δεν πήρε κάποιον ο οποίος να είναι αντίπαλο δέος, ρε παιδί μου. Συμφωνώ πολύ. Σήμερα έρχονται Σιώπης και Μπάσα. Έτσι. Είχα πάρει επιπλέον άδεια και ο δύο. Ο Σιώπης είναι ο καλύτερος αχθοφόρος χαμάλης του πρωταθλήματος. Έτσι. Μέχρι εκεί όμως, μην το θεοποιήσουμε. Όχι. Είπαμε. Κόβεις... Καλύτερος αχθοφόρος πρωταθλήματος. Καλύτερος αχθοφόρος του πρωταθλήματος. Κάνει τα βασικά άλλος... πολύ καλά. Και ο άλλος ποιος είναι που έρχεται, λες. Ο Μπάσα. Ο Μπάσα είναι Αλβανός. Ναι. Δεν τρελαίνομαι, δεν το κουστάρω. Δεν το κουστάρω. Δεν το κουστάρω τον Αλβανό αυτό. Ναι. Αυτός που κλέβει πάντως εντυπώσεις προπονήσεις ναι. είναι ο Κουλιανός ο Μαύρος που λες εσύ. Ο Χαφ. Ο Ντουάρτε. Ο Ντουάρτε. Έχει ο Ντουάρτε, ο Ντουάρτε θα είναι η μαγιά του Παντελίδη. Ναι. Ποιο θα είναι οι μαγιές του Παντελίδη. Η μία μαγιά είναι πώς θα φτιάξει σε ρόλο το center for του. Μην το βγάλει από τα κουτιά και αρχίζει και γίνεται ιστορία μεγάλη. Κοντά, δεν θα τον κουράσει. Ούτε θα τον πει κανένα πίεση το στόπερ κτλ. Άστολα, περπάτημα. Παίρνει χωρίς μεγάλους παλμούς τις φάσεις πάνω σου. Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και το άλλο είναι ο Χαφ αυτός εδώ ο να γίνει ουσιαστικός και όχι θεαματικός. Ο Άρης θα αλλάξει αλήθεια. Σύστημα φέτος. Θες μια αλήθεια. Ναι, βέβαια. Μόνο αλήθεια. Όσο λέμε. Λιγότερο θεαματικός θα είναι ο Ντουάρτε, ναι. τόσο περισσότερο ουσιαστικός θα μπορεί να γίνει για την ομάδα του Άρεως. Ναι. Άρα λες να αφήσει τα φρουφρού και τα αρώματα. Άμα τον δω το φρουφρού και το άρωμα θα πεις, στο κέντρο του γηπέδου ναι. να πετάει καμιά πάσα, ναι. θα του αλλάξω τα φώτα. Θα έχουμε μάχη εδώ με τον Άρη. Άμα δω ότι πιέζει τον αντίπαλο, κλέβει μπάλα. Καλά, αυτά δεν μπορεί να τα κάνει και καλά ο Ντουάρτε. Να πιέζει και να κλέβει πολύ μπάλα. Αν πάρει την μπάλα και την προχωρήσει καλά μέχρι την περιοχή, πατήσει. Φτιάχνει και τα λοιπά, ναι. σουτάρει, κάνει ράνι. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Αλλά τι, άμα μου κάνει δύο τρίπλες στο κέντρο και να αρχίσουν οι χαζοί Αριανοί να πανηγυρίζουν για τις τρίπλες στο κέντρο, όπως οι χαζοί Ηρακλειδείς με τον Χατζηπαναγή, θα έχουμε φασαρία. Πάντως λέει πέρα από την πλάκα, παλιά έκραζαν τον ΠΑΟΚ για τους πολλούς ξένους, λέει, και τώρα ο Άρης έχει μείνει μόνο με το Σιώπη στην δεκάδα. Ναι. Ναι, γιατί όπως θέλουμε, όπως θέλουμε τα γυρίσματα. Αυτά. Παγκοσμίω. Και κάτι Ολυμπιακοί τα ίδια με λένε. Παγκοσμίω. Δεν με νοιάζει. Και εμένα δεν με νοιάζει. Καθόλου. Δεν με νοιάζει. Καθόλου. Φέρε 11 ξένους. Τα ετόπουλα και τα. Δεν με νοιάζει. Αν υπάρχει κάποιο Ελληνάκι το οποίο είναι πολύ καλό, θα μπει και θα παίξει. Τελείωσε. Α πούμε το Μελισσά τον προτιμούσα από τον Ζήφκοβιτς. Γιατί δεν θεωρώ τον Ζήφκοβιτς τον τόπ τερματοφύλακα, τον θεωρώ καλό. Δηλαδή. Πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι ο Μελισσάς μπορούσε ο να πάω με τριπλέτα Πασχαλάκη με Ζήφκοβιτς Μελισσάς καλύτερη... έχει την καλύτερη τριπλέτα νομίζω, βέβαια, έτσι, δεν το βέβαια. Πολύ έχει, καλή. Έχει τα καλύτερα χαφ, πολύ έχει τα καλύτερα σόπερ στο πρωτάθλημα, μην πω άμυνα, έτσι. Και, κοίταξε, πήρε και καλό από τον Πανετολικό, μην λέμε τώρα ιστορίες. Ο Μιχάη. Έχει εκεί το παλτό που πήρατε το Γενάρη τον Νίγκρασον. Τον Νίγκρασον. Ναι, παλτό τον βάφτισε αυτό, ναι. Νομίζω ότι για τέταρτος δεν τον... Α, λες ο Μιχάη τον προσπερνάει. Έτσι νομίζω. Τον είδες κθήνος τον Μιχάη και σου άρεσε. Όχι, και παίρνει και εξέλιξη. Ο άλλος είναι άστο. Άστο, δεν σε έκανε ο άλλος. Ναι. Πατούσε η καημένη στα 80 και έπεσε. Λοιπόν, και όταν αν παίζει με άλλο σχήμα, όταν χάνει και κυνηγάει το σκορ, μπορεί να έχει και 11 με 11 ξένους, λέει ο Άρης. Έτσι για τους συμπολίτες μας, λέει που ξεφώνησαν τον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε λέει δύο Έλληνες μόνο. Έλα ρε, ότι το κούμπο έγινε Έλληνας τώρα, σε πειράζουν οι 11 του Άρη τώρα. Το κούμπο είναι Έλληνας. Βέβαια. Μαύρος. Θα δει, λέει, το Beast. Beast είναι ένα στο πρωτάθλημα. Δήμο, μην κλέβεις πράγματα. Ποιος είναι ο Beast.
Το μπει στην ένα, ο Βαρέλα. Αυτό είναι και το προσωνύμιο του. Έτσι είναι στα Instagram, έτσι είναι παντού. Μπει στην ένα στο πρωτάθλημα. Τελειώσαμε με Άρη ή έχει άλλα. Τελειώσαμε. Ο Άρης δεν έχει τελείωσε και τι μεταγραφέ, αφού ο Άρης έχει ξεπερδέψει. Πρέπει να βγάλει εδώ ο Μπούζο το μεσημέρι. Ναι. Οπωσδήποτε. Ναι. Τον Κυριάκο Θωμαίδη. Να τον βγάλει. Ο οποίο ήταν καλεσμένο τη κυρία Ειρήνη Βελιμαχίτη. Ειρήνη Καρυπίδη. Καλεσμένο εκεί με του Κινέζου. Σίγουρα γνωρίζει πράγματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε. Στάνταρ, αυτή και θα πρέπει πάμε το μεσημέρι. Πάμε. Οπωσδήποτε. Μαζί τα φάγαμε. Μαΐδι, ναι. Ρεπορτάζ Άρη για αυτό το κομμάτι με το Κινέζο. Καλός είναι ο Σιώπης, καλός είναι ο Ματίγια. Θέλουμε τα εξαγωνιστικά. Το ρεπορτάζ με το γήπεδο και τους Κινέζους νομίζω ότι καίει περισσότερο. Ναι. Έτσι λέω εγώ τώρα, καλοκαιριάτικα. Καλά λες. Μάλλον. Τα θέλουμε και αυτά τα ρεπορτάζ. Αλλά και ο Άρης με τις μεταγραφές κατάφερε και μέσα σε ένα μήνα τρομερές κινήσεις ξεμπέρδεψε. Δείχνει ότι ο πρόεδρος του ξέρει μπάλα. 100% και ο τεχνικός διευθυντής. Και ο τεχνικός διευθυντής. Να μην το ξεχνάμε. Όχι. Εικόνα διάλυσης παρουσιάζουν και οι δύο ομάδες μπάσκετ, ΠΑΟΚ και Άρη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εξώδικα, διαταγές πληρωμών, έλλειψη ρευστού, υποπαρέτηση Παπαγεωργίου. Στον ΠΑΟΚ φεύγει και μέχρι και ο Τσόχλας που έφερε ψίχουλα. Στον ΠΑΟΚ ψυχάθηκε ο Σαββίδης ο Ιβάν. Του ψυχάθηκε και... Στον Άρη. Δεν ξέρω το ρεπορτάζ του Άρη. Και εκεί, εικόνα διάλυσης σου λέω. Και μπασκετικός και... Στον ΠΑΟΚ... Και ο Άρης, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ο Μπάς είναι υποδιάλυση και ίδιο. Ο ΠΑΟΚ είχε μια ελπίδα. Αν ήταν σωστοί άνθρωποι το απέναντι στον κύριο Σαββίδη. Μάστα. Να μην του ψυχαθεί. Του ξερνάει το πρωί. Βλέποντας τον Όλυμπο στα Αυτομακεδονία Παλάς, ο κύριος Σαββίδης. Ναι. Γιατί, το γιατί, ας το πει ο Βλαχόπουλος, ναι. Το μεσημέρι. Λοιπόν, λέει ο Βράχος, λέει τον Νταμάρη, λέει ο Μπις, θα κάνει λέει, μια χαψιά, λέει τον Στοχ. Καλημέρα, Μπαλαδόφατσες. Τον Χριστό. Δήμο, πιστεύω ότι τον Στοχ ούτε θα προλαβαίνει να τον βλέπει. Για ποιον μιλάει τώρα. Για τον αυτόν τον Σεμέδο που πήρε από τη Βιγεράλ Ολυμπιακός. Άμα κλείσει χαμηλά, ναι. Κάτω και τρελώσει. Ούτε θα τον δει. Τόσο αργός που είναι και λαφέρ. Ούτε θα τον δει. Ο Στοχ, ναι. Είναι αυτό που λέει ο Κουλιανός. Ότι δεν πάει... λέω εγώ, λέω τα... Ωραία, λέω ότι... Δεν πίνει, δεν μεθάει, μεταφέρω δεν τα δεδομένα, έτσι. Και έγινε άνθρωπος, ξέρω εγώ, πιο συμμαζεμένος στο κομμάτι της εξωγηπαιδικής ζωής. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να χαρεί ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Αν ο Στοχ είναι... Θυμάται τα παλιά. Θυμάται τα παλιά, τότε θα έχουμε θέματα. Εγώ ξαναλέω, ο Στοχ είναι ο Ποντένσε με γκολ και ασίστ. Αυτό είναι ο Στοχ. Στο ποδοσφαιρικό, ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα κομψό πολιτικό δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, αρχικά. Με Κωνσταντίνο Βαραγιάννη, στη συνέχεια ένα επίσης κομψό διαφημιστικό. Αλλά μέχρι να πάμε, να σας ενημερώσω ότι τέτοιες μέρες έχουμε βεβαίως μεταγραφές. Έχουμε Αλφρέδος Γκάρντεν βεβαίως. Άνοιξε καλοκαιρινό στο Ρίτζες Καζίνο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Μιλάμε για ένα απίστευτο πολυβραβευμένο εστιατόριο, απλωμένο σε ένα δροσερό καταπράσινο κήπο. Το μενού επιμελείται, εδώ είναι όλα τα λεφτά, ένας από τους καλύτερους σεφ στην Ελλάδα, ο Απόστολος Αρτάνης. Είτε σε λοιπόν fast food, είτε σε vegan, είτε σε γκουρμεδιάριδες. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο είστε, τέλος πάντων. Πρέπει να ζήσετε την εμπειρία Alfredo's Garden. Απίστευτες γεύσεις, εμπειρία μοναδική να τρως σε αυτόν τον κήπο. Θα πάμε λοιπόν να τους ακούσουμε. Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με το αφημί του Ηρακλή και να πάμε και στην Αθήνα να ρίξουμε ένα βλέβαρο στον τύπο των Αθηνών. Η Wind Vision, φίλες και φίλοι, σας φαίνει και Netflix με αγαπημένες σειρές και ταινίες σε ανάλυση πάντοτε 4K. Μπορεί να ζήσετε την περιπέτεια και σειρές όπως Stranger Things, Narcos, Casa de Papel. Απολαύσε διάσημους ηθοποιούς όπως τη Σάντρα Μπούλοκ στο πολυσυζητημένο με τα μάτια κλειστά. Την Νάταλι Πόρτμαν, βραβευμένα αριστουργήματα όπως το προτινόμενο Όσκαρ καλύτερης ταινίας Ρωμά του Αλφόνσο Κουαρών. Και όλα αυτά σε εκπληκτική ανάλυση 4K που θα σας εντυπωσιάσει. Αυτή είναι η νέα τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Κωνσταντίνε, πώς βλέπεις τη γεννηματά, ρε φίλε? Πρωί πρωί να τη δεις, να σηκωθείς και να δεις γεννηματά έτσι κατευθείαν μπαπ. Ενώ δεις τον άκπομπε. Τον Τσούμπα. Ναι. Τι έχω, εδώ. Τι λέει γεννηματά. Τι γεννηματά, ρε φίλε. Θα τρομάξει με τη γεννηματά. Τον άκπομπε δεν τρομάξει. 55 χρονών. 55. Λοιπόν, έχει κάνει μπότοξ. Δεν έκανε η κοπέλα, κοίταξε. Κοπέλα, μεγαλοκοπέλα. Είχε ένα θέμα με το ανοχήλο. Το έφτιαξε. Είναι ασθένεια αυτό, όχι. Είναι ασθένεια. Αν βγάλει αυτό. Το κάτω, ανοχήλο. Ναι, αν βγάλει αυτή. Είναι ωραία γυναίκα. Σ' αρέσει.
Επειδή είναι ξανθιά, άρε μπαγάσα. Αν βγάλει αυτό, ναι. Αν βγάλει αυτό με το χείλο. Επειδή είναι ξανθιά, αλλά κανονικά δεν είναι ξανθιά, είναι μελαχνίδε στη ρίζα τη. Δεν πειράζει, το κάνει ξανθιά. Σ' αρέσει όμω, γιατί είναι ξανθιά. Βγάζει. Δεν μπορεί να πει ότι θα τρομάξω άμα τη δω τι είναι. Δεν τρομάζει με τίποτα. Να τα μα τα ακούσε. Σε λίγο θα μα πει ότι σ' αρέσει και άλλοι που ήταν εκεί πρόεδρο στη Βουλή. Πώ λέγανε εκείνη την ταπτανού γυναίκα. Όχι, ρε παιδί μου. Πώ λέγανε εσύ. Ούτε η γεννηματά μου προκαλεί, α πούμε, αηδία και να θέλω να φτύσω την τηλεόραση. Α, δεν σου. Όχι, εξάλλου συμπαθούσα τον πατέρα τη τόσο χρόνο. Α, μα έχουμε βάλει στους καλούς. Τελείωσε, τον εξηγούνται όλα τώρα. Εντάξει. Οπότε αυτή η αηδία του Πασόκ, η αλητεία, ναι. Στην αλητεία του Πασόκ δεν συμμετείχε ο γεννηματάς. Γεννηματάς, ναι, ήταν από τους λίγους καλούς που ξεχώρισαν. Αυτός καλό νέα θυμάμαι, τον Τρίτσι. Και ο Τρίτσις ήταν καλός, τον έφαγε άλλη. Τον έφαγε. Υπήρχαν και καλοί πολιτικοί, δεν είπαμε δεν υπήρχαν ή λοιπόν, δεν υπάρχουν. Απλά του τρώει το σύστημα. Υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι. 100%. Τα, οι οποίοι όταν εμπλέκονται με την πολιτική χάνουν την αξία του. Εγώ τους πάντα το μεγάλο το θηρίο. Όταν είσαι γιατρός και μάλιστα επεμβατικός και καλός γιατρός, απαγορεύεται να ασχοληθείς με την πολιτική. Εγώ ποτέ, ας πούμε, δεν θα πήγαινα να κάνω επέμβαση σε καριερίστα πολιτικό ο οποίος ασκεί την ιατρική. Ναι, γιατί? Γιατί η ιατρική είναι σαν την προπονητική, είναι σαν πρέπει την. Πρέπει να βελτιώνεις διαρκώς, δηλαδή λες. Όπως, όπως δεν θα δίνα τα βιβλία μου, τα λογιστικά, σε λογιστή ο οποίος είναι καριερίστας πολιτικός. Ναι. Διότι αυτά εξελίσσονται καλά. Έχεις δίκιο. Κάποιο λάθος θα κάνει. Έχεις θα δίκιο. Πληρώσω ναι. Άσε τώρα, δεν μπλέκω εγώ τέτοια. Λοιπόν, διαβάζω στα μηνύματα και θα πάμε τώρα στον τύπο των Αθηνών. Ναι, αντιλαμβάνομαι, έχουν έρθει κανένα 50 μηνύματα. Τα 48 είναι. Χαιρετίζουν και αποθεώνουν τη μεταγραφή του στόχου. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Δηλαδή, αφού γκράουν, πώς πας εσύ εκεί στη Μαρμίτα και κάνεις αυτά τα γκάλοπ. Γουστάρανε, ρε παιδί μου, το στόχο. Αυτό αντιλαμβάνομαι τώρα. Ναι. Το σφυγογράφημα. Το παίχτη στόχο. Ναι, το παίχτη στόχο, το γουστάρανε. Μάλιστα. Λένε, άφησες κάτι και στη μέση κιόλας. Γιατί ο Πάουκ, θυμίζουμε ότι με εκείνο το σούτ του στόχο που έκλειψε το δοκάρι, γιατί δεν είχε μπει η Τσάμπιονς Λιγκ με τη Ζάλκη. Ναι, έπρεπε να το βάλει. Έπρεπε να το βάλει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, στο Ηρακλή ψάχνουν αφημί. Με τι λεφτά, ωραία. Ναι. Και εγώ ψάχνω ένα Audi 4. Θες ένα Audi, πόσα κυβικά, 3.200. 6 ταχύτητες. Ψάχνω, 6. Επιτάχυση 0%. 6,5. 6,5. Δεν μου λες. Ναι. Τι πάει να πει ο κύριος. Εντατικά μαθήματα να ζεις αφημί, στο κυνήγι αριθμού φορολογικού μετρό, ουρουέ. Ναι. Με ποιον παράγοντα και με τι χρήματα. Αμα αυτό είναι το θέμα. Άσε τώρα τι θεωρία θέλει αφημί. Τι θα τους το χαρίσουνε. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να μην παίξει πουθενά του χρόνου. Όσο και αν ακούγεται τραβηγμένο, αυτό θα πρέπει να έχει στο μυαλό μέσα ο Ηρακλής για να ξυπνάει. Ότι μπορεί να μην παίξει πουθενά. Να βρει τρόπο να παίξει. Ναι. Να βρει παράγοντα να παίξει. Ναι, να βρει επιχειρηματία να παίξει. Πρέπει να ψάξει. Οι επιφανείς, οι Ηρακλήδεις, αυτοί πρέπει να συσπηρωθούν. 30 του μηνός πάλι. 30 του μηνός. Για να πάει ο Ιούνιος. Καλά, ναι, πότε θα κάνει ομάδα, πότε θα πάρει παίκτες, ποιος θα τους πληρώσει. Εκτός θα κάνει ομάδα πάλι για τη Football League, μπορεί να βρει παίκτες για να την ανεβάσει ξανά στο Super League. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Ποιος θα τους φέρει τους παίκτες. Ποιος παίκτης τώρα σήμερα θα πει πάλι να παίξει στον Ηρακλή. Ναι. Ο Θοδωρίδης, ο Ηλίας Θοδωρίδης, αν το πάρει απόφαση και ξεκινάμε σε Football League. Άσε ρε και αυτό να το πω κάτι. Παράγοντας που περίμενε να έρθει ο Πανουριάς. Να δώσει λάκτα σοκολάτα. Ναι, λάκτα κιόλας. Και πήγε κόντρα στον Άρη να πούμε ως αδιάφορος γιατί δεν είχε λάκτα σοκολάτα ο Καρυπίδης τότε. Δεν είχε. Δεν είχε, είχε τους Κινέζους τον αέρα και τον νερό. Άσε τώρα. Ναι. Λοιπόν, Θοδωρίδης τώρα. Θοδωρίδης πήρε μια ομάδα. Ναι. Για να παίξει μπάλα ο γιος του. Δεν έπαιξε μπάλα ο γιος του. Τι ασχολείται με την μπάλα ο Θεοδωρίδης τώρα. Δεν τον ενδιαφέρει. Άσε τώρα. Ναι. Έχει και το καρακιτσαριό αυτό τη δεκαετία του 80. Δίνω 5 φράγκα και θέλω να κάνω τη σύνθεση. Καλά, αυτό. Άσε καημένα τώρα. Ναι, δεν τους θέλουμε στην μπάλα αυτούς τώρα. Ναι. Καλό στην επιχείρησή του. Πολύ καλό επιχειρηματία. Καλό κομμάτι. Αλλά πάνω στην μπάλα λες. Δεν. Άσε, την μπάλα δεν είναι, το χρειά... είναι για συγκεκριμένα κυβικά, ρε παιδί μου. Μέχρι αγροτικό αστέρα. Δεν είναι παράπονο. Είσαι για τον αγροτικό αστέρα εγώ μου και για τον Παύλο Μελά και τα δεν είσαι για Ηρακλή. Μεγάλη μεταγραφή πριν πάμε στον τύπο. Για την Ιουβέντους που παίρνει De Ligt, έτσι. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλή κίνηση. Πολύ έχει καλός. Εκεί και τους παιχταράδες Μπονούτσι και Λίν θα του μάθουν κι άλλα. Το πιο ωραίο που έχει γίνει στη Ιουβέντους είναι ότι ο Σάρι πήρε το αεροπλάνο, πήγε στην Καλαμάτα. Ο Σάρι? Ναι. Πήγε, βρήκε να πούμε τον Ρονάλντο. Ναι, ο Σάρι και αυτός θα φοβάται τα αεροπλάνα, να ξέρεις. Ναι. Μπήκε στο αεροπλάνο. Αλλά μπαίνει, ναι, εντάξει. Και του είπε, φίλε, κοίταξε να δεις, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον έψησε, τον παραμύθιασε. Άμα σε βάλω στα extreme, να έρχεσαι στους μεγάλους χώρους από πίσω, θα βρούμε μπελά. Σε βαφτίζω center for, είσαι center for. Λίγα μέτρα θα πάρεις τα επόμενα 2 χρόνια, 3 για να καταρρύψει όλα τα ρεκόρ. Η μεγαλύτερη μαγιά που έκανε ο Σάρι πηγαίνοντας και λέγοντας. Και αυτό θα έπρεπε να κάνει οποιοδήποτε προπονητή. Τι θες τώρα, δηλαδή. Τελείωσε το εξτρεμιλίκι για τον Ρονάλντο. Και στην Ελλάδα το έχουν κάνει. Center for εκεί μέσω κουτί γύρω-γύρω, έκρηξη, σουτ, αυτά θέλω να πω. Ο Μαύρος, ο Θωμάς. Στα τελευταία χρόνια, ναι. Ξεκίνησε από εξτρέμ. Ναι. Και κατέληξε σέντερφοράρα κιόλας. Μόλις λοιπόν πήγε 27-28 χρονών. Κατάλαβε δουλειά. Ξέρεις τι έκανε. Πετούσε τις πετσέτες στα μούτρα των προπονητών. Ναι. Έκανε πολλά κιλά πάγκο.
βάρη εκρηκτικά. Ναι, στην περιοχή είναι δυνατό, τζαρτζαρίσματα, παίρνει όλα. Σπιτάκια μέχρι 25 μέτρα. Σου λέει εδώ θα κινηθώ. Και λέει εγώ θα κινούμε εδώ. Ναι. Φορτώστε με, κάτε με. Και ήταν μεγάλο δεινό σκόρερ. Δεν το σέβαζε γκολ από όπου ήταν. Τεράστιο σέντερφορ, έτσι. Λοιπόν. Τεράστιο. Το προλάβω εγώ τουλάχιστον λίγο. Το πρόλαβα στα καλά. Καλά. Και, ο Ρονάλντο σου λέει τι να έρχομαι τώρα, να μαρκάρω τον μπακ. Όχι, όχι. Να έρχομαι στα 30-40 μέτρα, 50 με κούρσα. Να μπω και τι, άσε στα 10 μέτρα, 12-15. Θα βγω πρωτοσκόρερ και μπορεί να δημιουργήσω κατάσταση και για το Champions League. Πρωτοσέλιδα. Ναι. Αντίο Λιοντάρι, πιο φτωχός ο ελληνικός αθλητισμός. Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της πάλης ο Μπάμπης ο Χολίδης. Κεντρικό θέμα για την σημερινή Sport Time. Από κάτω έχει χτυπήματα με Στόχ, με Σεμέδο. Δεν με πουλάει τον, ο θάνατος. Ναι, δεν πουλάει ο θάνατος. Ενός Παλαιστή ή Παλέμα. Δεν πουλάει το πρωτοσέλιδο. Νεαρός. Τι νεαρός. Νεαρός σχετικά. 62. Νεαρό δεν το λες, αλλά το λες ναι, μεγάλο. Δεν το λες και μεγάλο. Ωραία. Δεν πουλάει Sport Time, λες. Όχι. Χτύπημα και από την Sport Day για το Χολίδη, στα 63 του λέει ο Χάλκινο Ολυμπιονίκη. 63, ναι. Ναι, του Λος Άντζελες και τη Σεούλ το 88. Το θυμάμαι. Ώρα για πράξη είναι το κεντρικό θέμα Sport Day και έχει τον Μητσοτάκη με τον Γιανακόπουλο. Ναι. Το βοτανικό, είπαμε. Ένα θέμα το οποίο και αν το πάρει, ο Γιανακόπουλος θα μπει. Θα μπει στην μπάλα, αν το πάρει. Ναι, θα μπει στην μπάλα και θα είναι καλό αυτό για μας. Ναι. Θα έχουμε ανταγωνισμό. Και ο Παναθηναϊκός θα σταματήσει να είναι αυτή η ανάλατη διάφορη ομάδα πλέον. Ο Παναθηναϊκός τι μεταγραφές κάνει. Τίποτα δεν έχει. Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται να πάρει δανεικούς τζάμπα. Ναι. Όπως το λέω. Πάει στο μάτς, λέει με Παναθηναϊκός. Έχει να μου δώσει κανένα τζάμπα. Ο Έβδομος θα παίξει μπαράζ για σωτηρία μέχρι τον τελευταίο. Όχι, όχι. Δεν θα παίξει. Για Ευρώπη θα παίξει. 1-6, 7-14. Ο 15ος και ο 16ος θα πέσουν. Οι δύο τελευταίοι. Ναι. Ο 7 με το 13. Α, με το ένας, ο τελευταίος, ναι. Ναι. Εκεί θα παίξει, θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Θα παίξει μπαράζ για σωτηρία. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ένα Νορβηγό Ζαχίντ του Αποέλ. Δηλαδή είναι κατάντια για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, δεν χαρά ο Παναθηναϊκός. Μάχη για Βέρντε, λέει η ΑΕΚ. Θέλει να παίχτε από τη Ρώμα δανεικό. Η ΑΕΚ η οποία τσιμπάει μόνο, κάνει ομάδα μια χρονιά η ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο έτσι. Με πολλούς δανεικούς και φέτος. Τίποτα δεν πουλάει. Ένας πιο αυτός αν πέθαινε. Ναι, θα έχει πιο διάσημο. Όχι, ο Χολίδης δεν ήταν διάσημο, αλλά. Παλαιστής, Ολυμπιακός, εντάξει δεν είναι. Ναι. Τρέλα για Σεμέδο. Ήταν ο Φουκαράς με την κόρη του, να πούμε. Α, ναι. Πήγαινε την κόρη του στο χορό. Ένιωσε μια αδιαθεσία. Πάρ' τον κάτω. Πέσει κάτω, ξέρω, θα πούμε. Φοβερά πράγματα. Φοβερά μότο. Δηλαδή, αυτό είναι ωραία να πεθάνεις μετά τα 70-72. Να πα εκεί την. Να ζει στον πλάτανο, αραχτό από κάτω εκεί, χαλαρό. Να έχει μια διαθεσία. Κλακ και γεια σα. Ναι, ωραία. 62-63 έχει. Ναι, έχει ακόμα, έχει μια δεκαετία τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τρέλα για Σεμέδο, λέει στον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι, για τον στόπερ που χαρακτήρισαν οι Ισπανοί, όχι εμεί, γιατί εμεί καταγράφουμε. Ο Τεριακή Λαθέρ. Ο Τεριακή μα είπε πρώτο. Ναι, ο Τεριακή ήταν ο πρώτο και οι Ισπανοί απλά επιβεβαίωσαν ότι ήταν η χειρότερη μεταγραφή στην ιστορία τη Βιγερεάλ. Και ξαλάβρωσαν, να αναφέρω χαρακτηριστικά, ξαλάβρωση Βιγερεάλ. Όχι, ξέρεις τι είναι να παίρνει τα ξελαφρώματα των άλλων. Αλλά. Ναι. Live. Έχει ένα χτυπηματάκι. Ο Πάουκ φέρνει Στόχ. Μέχρι αύριο αναμένεται και ο Ντάγκλας Αουγκούστο. Ντόγκλας Αουγκούστο. Λοιπόν, σαν η φέση που ξυπνά, λέει ο Παναθηναϊκός. Να, live. Δίνει φως. Μακάρι. Δίνει όραμα στον Παναθηναϊκό. Μακάρι. Δεν μπορώ να περνάω έξω από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ναι. Να βλέπω εκείνο το γήπεδο σαν φάντασμα να μου είναι, σαν το Τιτανικό στο πυθμένα. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, το ναι, Παναθηναϊκό ναι, να παίζει με το μπουζούκι και το σαλάμι, να πούμε. Καρδιά ναι, του Βοτανικού αναμένει να προβεί σε ιστορικές ανακοινώσεις προτάσεις για νέο Παναθηναϊκό Γιαννακόπουλος για ποδόσφαιρο μπάσκετ. Ελπίζω να μην κάνει πολιτικό παιχνίδι ο κύριος Γιαννακόπουλος. Εσύ τι λες τώρα, δηλαδή, 5-10 μέρες πριν τις εκλογές, τι κάνει. Ό,τι κάνατε κι εσείς με το σύνταγμα. Ναι, αυτό σου λέω, τι κάνει, τι μπορεί να κάνει. Αβάντα τη Νέα Δημοκρατία. Άντε, μπράβο. Αβάντα τον Κούλιγκαν. Κάθε φορά πριν τις εκλογές, τότε όλοι μας θυμούνται. Λοιπόν, τούρμπο λέει ο Πορτογάλος. Πάμε στο φως. Όταν σταμάτησε το Μέση. Όταν σταμάτησε το Μέση, λέει ο Σεμέδο. Έχει μια φάση που μαρκάρει ο Σεμέδο το Μέση. Ναι, δεν ξέρουμε. Σ' άρεσε αυτό, ε. Αυτό είναι έξυπνο. Είδε τι κάνουν οι γαμπροί. Του Νικολαίδη. Είδε τι κάνουν οι νύφοι. Κρίση. Ωραία, αλλά. Να το στο Σεμέδο. Σταματάει το Μέση, το τραβάει με τα χέρια. Έστω σταμάτησε, βέβαια. Εντάξει. Δεν μα λέει πώ. Δεν πειράζει. Αλλά σε κάνει κλικ να πάνε να δει πώ το σταμάτησε. Για να το πω. Είναι αυτό. Σταματάει το Μέση. Εμεί τον παίρνουμε. Σωστά. Αυτοί που δεν ξέρουν. Νέα υπέρβαση, λέει ο Ολυμπιακό. Ψάχνει επιθετικό, είπαμε. Λοιπόν, πριν πάμε στις υπόλοιπες εφημερίδες, δεν θέλω να δω τον Ξίδι οπωσδήποτε και μηνύματα για να σχολιάσουμε και τη βόμβα του Πατριάρχη. Πάμε στο φίλο μας τον Ανιφαντή Αλέξανδρο.
Ξάδερφος του Αλέφαντου είναι αυτός, ο Ανιφαντής. Έχει Ανιφαντή. Ανιφαντής Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, άντε καμάρ μου γιατί έχω τον Ζαϊρή. Θα μας κάνει ζέπελιν τα μέζια πρωί-πρωί. Έτσι αρχίζει. Α, δεν σας περάσαμε. Η αρκούδα μετά. Πάρε τηλεφωνάκι για να φτάσουμε. Ψηλός Κρεμανταλάς. Ο Ανιφαντής, ψηλός Κρεμανταλάς. Ναι. Από την Κρήτη είναι η μάνα, ο μπαμπάς, ένας από τους γιους από την Κρήτη. Κριτικός, ε. Ένας από τους γιους. Έχει ρίζες από εκεί, ναι. Κριτικός, ψηλός και έμενε από απουσίες στο σχολείο. Σχολείο δεν ήταν καλός μαθητής, έμενε. Ευθύνης όμως. Έξυπνος. Με το εμπόριο ασχολήθηκε. Πολιτής. Ναι, 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 ναι. Με το εμπόριο ασχολήθηκε. Ναι, ναι. Έχει Fiat Punto. Έχει κάνει οπωσδήποτε στη Βουλγαρία εταιρεία για φορολογικούς λόγους. Να ναι, τόσα, αυτό που σου ήθελα, αγόρι μου, τι φλασιά ναι. ήταν αυτό με τη Βουλγαρία. Έχει αλλάξει 3-4 δουλειές έτσι δυνατές. Παντρεμένος με παιδιά. Παντρεμένος χωρισμένος. Α, και χωρισμένος, το χώρισες κιόλας. Βαρέθηκε στα 3 χρόνια. Έχει πιστεύω. Έχει κόμενα τώρα καμιά κομενίτσα. Οπωσδήποτε ανεφαντής. Οπωσδήποτε κυκλοφορεί καλά στα μπαράκια. Ωραία. Στο ουισκάκι το βράδυ. Ψάχνει να βρει το στόχο, δεν το βρίσκει. Ναι, 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 ναι. Αλέξανδρε. Γρήγορο αμάξι οδηγάει. Α, Fiat Punto GT. GT κτλ. Είναι τη ταχύτητα παιδί κτλ. Γενικά ένα άνθρωπο ζωντανό. Ναι. Ακούει ραδιόφωνο. Άντε να δούμε. Τα λοιπά. Ναι. Αλέξανδρε, άντε να γορημού. 30 λεπτάκια έχει από τώρα μέχρι παραπέντε. Πολύ άσχολο. Α, είναι και πολύ άσχολο. Τι κάνει, όλη μέρα τρέχει αυτό σαν τον Παλαβό. Ναι, Βέγκο, τον Βέγκο. Ανιφαντίζει αυτό μου. Ανιφαντίζει, αυτό βγάζει. 35. Ανέο και 38. Ανέο και νέο. Άντε, ρε, Άλεξ. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να τελειώνουμε με τα πρωτοσέλιδα. Φεύγουμε από το φως, πάμε στον πρωταθλητή. Ο οποίο έχει σούπερ όπλο. Ο νέο Πέπε. Ο Σεμέδο. Ο νέο Πέπε. Κοίταξε, για αυτούς που ναι. δεν ξέρουν. Ο νέος Πέπε, ο άλλο τι θα λαός, διαβάσουμε. Ο πολύς ναι. λαός δεν ξέρει, θα ναι. πάρει, θα δει τι είναι αυτός, ρε παιδί, τι πήραμε, τι θέση παίζει. Θα πάρει, μπορεί, ναι. ναι. Θα το πουλήσει θα το. Πουλήσει. Σου λέει νέο Πέπε εδώ μέσα που λέει. Πήραμε το νέο Πέπε. Ναι, είναι τακτικές πολιτικές δεκαετίες 80 όμως αυτά. Έτσι που βάζαμε, έρχεται ο Τζόρνταν εδώ, ο Κυρμίμης και τρέχαμε όλοι να πάρουμε τα σπον δωρά και ήταν άλλο Τζόρνταν. Αυτά που ναι. έκανε ο Μπούζας εδώ, ναι. πήρα χαμπάρι μετά 40 χρόνια. Είναι πολύ πίσω αυτό. Είναι πίσω. Έρχεται ο Τζόρνταν και ερχόταν ο Θείοντορ Τζόρνταν, όχι ο Μάικλ Τζόρνταν. Ερχόταν ο Τζόρνταν που. Με τα παστέλια. Ναι, άμπραβο. Ναι, ναι, ναι. με τα παστέλια, άμπραβο. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα λέει ο Φορτούνης με τον Μάρτινς λέει για το νέο ξεκίνημα. Τι έτσι. Ναι, πρέπει να πιάσει το Φορτούνη. Δύο φορ στην ευθεία, Ελαράμπη και Μουκάνζο. Νέα ονόματα. Ο Μουκάνζο ειδικά τώρα βγήκε. Ψάχνουν για φορ πάντως στο Ολυμπιακό. Δείχνουν ότι. Αφού δεν έχουν. Δείχνουν ότι έχουν θέματα εκεί. Έχουν τον Κεραίρο. Ναι. Το Σολδάνο θέλουν να τον πουλήσουν. Κεραίρο απ' έξω. Πάει. Ναι, δεν βάζει το Σολδάνο ψάχνουν να τον πουλήσουν που τον πήραν τον Γενάρη και ξεφωνήσαμε. Σαπάκι είναι σαπάκι. Και έχουν πάρει Ντουρμισάκη και Κάιπερς. Τι είναι αυτά. Αυτό. Άρα πρέπει να πάρω σεντερφόρ. Πώς σε πάρει σεντερφόρ. Εγώ λέω Ντουρμισάκη αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος. Ο καλύτερος είναι ο καλύτερος. Περιμένει να βάλει ναι. το. Λοιπόν. Τη Νέα Δημοκρατία να σε πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει να πάρει σεντερφόρ. Αλλά. Νάτος τώρα έρχεσαι εδώ σαν δίκαμε. Τη Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει πρωτάθλημα μόνη τη. Άμα δεν κάνει ομάδα. Βοηθάει βέβαια κοινά. Ε, μπορεί να βοηθήσει βέβαια. Έχει δίκιο ο Ζουράρης αυτό που λέει. Ναι, τι είπε ο Ζουράρης. Ήρθε, τα έκανε ανακατασκευή. Τον κατατρόπωσε ο Κυρμίμης χθες. Τον έκανε μια χαψιά ο Κυρμίμης. Τον χάρηκαν τα φτάκια μου. Απλά ο Ζουράρης ναι. το είπε με ομορφότερα λόγια. Δηλαδή, έβαλε σάλτσα για να. Εγώ δεν. Ναι. Αλήθεια είπε. Ναι, ναι. Ότι, γιατί άμα είχαν Έλληνες. Λέει ότι άμα είχαμε Νέα Δημοκρατία, οι συνθήκες για να πάρω το πάγκο του Ποτάμα δεν θα τα καλέσει. Ψέματα λέει. Ναι, αλλά δεν το είπε έτσι. Το είπε με τέτοιο τρόπο, ναι. γιατί είναι πανέξυπνος, ραδιούργος. Ναι. Έτσι. Ναι. Έτσι ώστε εμείς να καταλάβουμε ότι το πρωτάθλημα το έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στον ΠΑΟ. Ναι, αυτό ήταν λάθος. Το λάθος. Ναι. Καλά έκανε και το διόρθωσε, ναι. αλλά η αλήθεια είναι, η έννοια είναι αληθινή. Πάθος. Ο νοήμων ΠΑΟΞΙΣ καταλαβαίνει τι θέλει να πει. Μπα, οι μισοί το πιάνουν αλλιώς, οι μισοί τη δουλειά την έκανε ο Ζουράρης. Τώρα ψάχνεις εσύ νοήμων ΠΑΟΞΙ, ψάχνεις να τον βρεις. Τον κατατρόπωσε ο κ. Μίμης θες. Έτσι, γιατί είχαμε κολοτούμπα του Ζουράρη, είχαμε κολοτούμπα και του Χάτζη. Και είπε, να, εγώ οικογένεια, ο Ιβάν Σαββίδη. Ο Χάτζη τώρα θα τα βάλει ναι. με την οικογένεια. Έκανε μεθαύριο κι αυτό. Αύριο μεθαύριο θα ζητήσει κάτι. Προπονητής είναι κάτι. Καμιά ακαδημία, κανένα έτσι. Γιατί τα βάζει με την οικογένεια. Έκανε κολοτούμπα. Λέει, εγώ δεν ήθελα να το πω. Λοιπόν, ανοίγει τα χαρτιά του σήμερα για ανακόπλωση πράσινη. Έχει ενδιαφέρον γιατί έχει το Βοτανικό. Συνέντευξη τύπου αύριο. Μ' αρέσει όταν βλέπω φωτογραφία του Γιανακόπλου στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Γιατί μου δείχνει. Ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να βγει από το τέλμα τώρα που μειώθηκε το χρέος του. Ναι. Δεν άνοιξαν. Το καλό Παναθηναϊκό το χρειαζόμαστε ναι. ως ποδόσφαιρο. Παναθηναϊκός ναι. δεν χρωστούσε 60 εκατομμύρια όπως εσύ τα κάνει 10. Ναι. Τα πληρώνει ο Τα πλήρωσε όμως εγώ. Τα 10. Πλήρωσε τα 10. Ναι. Κάποιοι άλλοι με τους κανονισμούς δεν τα πλήρωσαν ούτε αυτά. Σωστά. Τα άφησαν, δεν εκμεταλλεύτηκαν. Πέσαν όμως. Ναι, ναι, πέσανε. Πλήρωσαν το αρχικό μου κόστος. Ναι. ναι. Άλλοι που είχαν πάλι επίσης ίδια τροπολογία δεν πήγαν να πληρώσουν. Δεν είχαν. Α, δεν είχαν. Δεν είχαν. Λάζω, εγώ τα έδωσα, τα είχα. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Ξύριζα, ξεσφύριζα, δεν ξέρω. Αυτά λέει ο Φουκαρά. Αυτά λέει ο Φουκαρά δεν νομίζω. Με 8 χιλιάρικα βουλευτή να παίρνει, Φουκαρά δεν κανένα. Έλα ρε με τον Μπαστούνάκι τον είδε. Έταξ τον είδα, τον είδα.
το Πασουνάκι. Μεγάλος, εντάξει, σεβασμός, σεβασμός. Σεβασμός στον παππού. Σεβασμός στον παππούλη, ναι. Λοιπόν, ώρα για σπορ, πάμε και στην ΑΕΚ για να κλείνουμε. Ναι. Με Ρώμα λέει, συζητάει, λέει, για Βέρντε. Ακόμα δύο δυνατές περιπτώσεις. Η ΑΕΚ ψάχνει, φίλε μου, δανεικούς. Έτσι τα είπαμε. Ξεκινάει και η προετοιμασία της σήμερα. Στην Κουναράς ο Μελισσανίδης. Ναι. Άλλοι τι κάνουν το γήπεδο, δανεικούς. Έτσι έμαθε να λειτουργεί, έτσι κάνει. Είναι ναι. Μια φιλοσοφία ζωής για τον Μελισσανίδη. Λοιπόν, τελείως. Τι θα πεις για την βόμβα που. Γιατί μιλάμε για στόχ. Μιλάμε για στόχ. Αλλά ο βολεϊκός ΠΑΟΚ έφερε παίχτη. Τρεις φορές τον πλήρωσαν εκεί. Τα παιδιά ματώνουνε. Γιώργο Σαββίδη, να εδώ το πούμε. Δώσε μια χορηγία και στο Βόλε που πάει κάθε χρόνο και παίρνει πρωτάθλημα και κύπελο. Θα του πει ο μπαμπάς. Γίνε ΠΑΟΚ σου ρωτή, ρε φίλε. Θα του πει ο ΠΑΟΚ. Το... ΠΑΟΚ σου ρωτή, αντί να δώσει Super League σου ρωτή, δώσε στο βολεϊκό ΠΑΟΚ το όνομα σου ρωτή και φέρε ένα διαγώνιο παιχταρά να πάρουμε τον Νταμπλ. Απλά τα πράγματα. Καλά παιδιά από του μπάσκετ, δηλαδή. Βέβαια. Ναι. Πάρα πολύ καλά παιδιά, τα γνωρίζω δεν και εγώ. Βρωμάει η Σερβία εκεί. Δεν έχει ούτε Σερβία ούτε με. Έφεραν παίχτη με το εστέρημα. Επιπέδου μέση, τι να σου λέω. Δεν έχει πασοκύλα εκεί πέρα. Δεν έχει πασοκύλα. Λοιπόν, βόβαμε. Άμα πάρει τα λεφτά, δηλαδή θα τα πάρουν για παίκτη. Όχι, ας τα λεφτά μην τα πάρουν στο Βόλε. Ας κατευθείαν φέρει ένα παιχταρά για το, ένα διαγώνιο στο ΠΑΟΚ. Κάτι διαχορηγία. Να μην πάνε τα λεφτά να αλλάξουν χέρια. Χορηγία, πάω, ξορωτήσω, φέρνω από το διαγώνιο. Καλά προπονητή, να πάει ο ίδιο ο Σαββίδη να τα δώσει. Μην τα δώσει σε άλλου. Πα σε άλλα αθλήματα εσύ τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, για τον Δημήτρη Λίνιχ θα πούμε ότι ο ΠΑΟΚ φέρνει ένα Ολυμπιονίκη, χρυσό Ολυμπιονίκη. Θα σπάει τα τάραφλεξ ο Ιλινίχ. Να το, αυτό εδώ, δε τον πώ πηδάει, βγήκε πάνω από το φιλέ. Το βλέπει, εδώ. Μάλιστα. Τον βλέπει. Ο ένα πηδάει, ο άλλο πίνει από κάτω. Κάτι συμφαγώθηκε με το στόχο. Λοιπόν, με τα γραφάρα για τον Πατριάρχη να ζεσταθούμε λίγο. Δεν τρελαίνομαι. Θα γεμίσουμε το παλατάκι πάλι όμω Μάιο. Τι χάζω χαρούμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μάλιστα. Πριν επιστρέψουμε, πριν δώσουμε σκυτάλι στη Σμαράγδα Μπασάκου για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να πάμε λίγο σε κάτι που μας ενδιαφέρει όλους και έχει να κάνει με το ρεύμα μας και έχει να μας δώσει πολλές λύσεις η Volton. Θα σας πω λοιπόν ένα κόλπο για να εξοικονομήσετε και χρόνο για ξεκούραση και χρήμα. Είναι απλό, μπαίνετε στο volton.gr, καλείτε στο 11300, ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων να κάνετε εκτός από τις δουλειές σπιτιού. Θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας γιατί με το Volton One εξασφαλίζεται για 18 ολόκληρους μήνες παρακαλώ τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα και εκτός συνέπειας 10%. Έτσι απλά volton.gr ή καλείτε 11300. Σμαράγδα Μπασάκου που έχω την εντύπωση ότι έχεις βάλει την βομβάρα στο βόλεϊ του Πατριάρχη, έτσι. Ε? Πρέπει να το βάλουμε. Βόμβα είναι αυτή. Είναι μεταγραφάρα. Δεν είναι κανένα χθεσινό. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μιλήσαμε για μεταγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε και στα τελευταία νέα που έχουμε από το Regency Casino. Πριν λίγες μέρες έγινε μεταγραφή. Ιταλική κουζίνα πλέον. Φέρανε να παίζει μπάλα στην κουζίνα του εστιατορίου Λατεράς. Πλέον όσοι είστε λάτρεις της Ιταλικής κουζίνας. Με λιγκουίνι, τορτελίνι, ριγκατόνι. Μπορείτε να πάτε όλο τον Ιούνιο να φάτε στο Λατεράς νόστιμα ιταλικά πιάτα. Θα με θυμηθείτε πραγματικά. Τη γλώσσα που βγάζει η Αγελάδα αυτή τη μεγάλη την έξι, πόσο φτάνει. Τέτοια έβγαλε ο Ζαΐρης. Τόσο μεγάλη έβγαλε χθες. Γιατί μας προσπέρασαν στους νικητές. Α, τώρα τι. Αλλά έχουμε πλέον Αλέξανδρο. Αυτός τώρα εδώ. Ναι. Νεαρός ηλικία. Ανιφαντή. Να τη γλώσσα του Ζαΐρη. Το βλέπεις. Με σήκωσε και ένα δάχτυλο από τα χέρια. Μου το έδειξε. Μη σου πω ότι είναι κάτω από 30 ετών. Λες. Για να ακούσουμε. Τι θες κάνω. Αμάξι γρήγορο και ανοιχτόχρωμο. Δηλαδή, ψηλός είπες ότι είναι. Μαύρο αμάξι. Όχι κόκκινο. Μαύρο. Ναι. Χρυσαφή, άσπρο. Ναι, χρυσαφή, άσπρο. Και μένει μετέωρα. Μετέωρα. Τι ομάδα είπαμε. Στην Νεάπολη. Τι ομάδα. Τι ομάδα είναι. ΠΑΟΚ πιστεύω. ΠΑΟΚ. Αλέξανδε, πιάσαμε τίποτα αγόρι μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Τζακ, πότε έχουμε πιάσει. Λοιπόν. Ναι, αλλά νέος ακούω όμως. Αυτό το κομμάτι. 25 χρονών. Έλα, ναι. Σ' ακούω νέο όμως. Εντάξει, παλίκα. Σικές. Αλλά... Εντάξει, πάω, φυσικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λέει τον πάω για να πιάσει κάτι σίγουρα, ρε παιδί μου. Έτσι πάει. Αμάξι, δεν ξέρω. Ασημί, έπιασε το αμάξι τουλάχιστον εδώ, μπαγά σα. Εντάξει, δεν είναι γρήγορο, δεν είναι εδώ πέρα. Αλλά εντάξει. Ψηλό κρεμανταλά είσαι, όχι. Είμαι 85-86. Α, είσαι καλό. Όχι, μια χαρά είσαι, Αλέξανδρε. Παλίκαρο είσαι. Άκουγε ίσω φύριξα, παλικάρα μου. Και ακούω και τέτοιο γιατί δουλεύω πολιτής, οπότε μετρώ στο αυτοκίνητο, ακούω πάντα, αλλά όταν βγαίνω κάτω. Πώς την είπε σήμερα πολιτή, ρε φίλε, ναι. Έχει πιάσει πάρα πολλά Ραπτόπουλος, δηλαδή πιστεύω ότι... Α, και τον πολιτή είπες, ρε.
πριν γι' αυτό εδώ πέρα από κάτι για Κρήτη που έλεγε ένα παππού έχω, όχι τέτοιο. Α, έχεις και παππού στην Κρήτη. Ρε παπά, ναι. Είστε τίποτα γνωστοί και με πουλάτε τρέλα. Όχι, ρε. Όχι, ε. Όχι, εντάξει, καμιά φορά στην Μαρμίτα πάμε για καφεδάκι, αλλά το βλέπουμε πέρα, αλλά όχι εκεί. Αλέξανδρε, θα βγάλω ένα-ένα στη φορά. Έχω πολλούς φίλους στην ηλικία σου και τριαντάριδες κτλ. Οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί πολιτές και μου λένε ότι οι εταιρείες είναι γύφτη και ότι δεν σας δίνουν καλό ποσοστό Μόλις και ότι σας έχουν ένα μικρό μισθό και δεν σας δίνουν κίνητρα. Ισχύει αυτό? Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι ανάλογα με την εταιρεία. Ανάλογα. Υπάρχουν εταιρείες, το ανάλογα παίζει παντού τελικά. Ναι, ναι, αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή υπάρχουν καλοί και κακοί εργοδότες παντού. Mm. Έχω την τύχη και δουλεύω σε πάρα πολύ καλό εργοδότη. Σου δίνει κίνητρο στην πώληση. Και στην πώληση και γενικά. Και πολύ αυτό είναι πολύ σημαντικό. Του δίνει κίνητρο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα, αλλά ότι ισχύει ότι σε πολλές εταιρείες ότι μπορεί... Πάρε λέει 500 ευρώ, σε εκμεταλλεύονται. Και έτσι, πουλα ναι. Λέει, είτε πουλήσεις ένα καρπούζι είτε 1000, καλά είναι καραγκιόζι. Το ίδιο πράγμα. Πουλήσεις ένα κίνητρο να πουλήσεις παραπάνω, κατάλαβες τι γίνεται. Αλέξανδρε, ο στόχος αρέσει. Μου αρέσει και θέλω, σκεφτόμουν να σας πάρω μέρες τώρα. Ναι, ναι. Κωστή, συμφωνούμε σε πολλά, διαφωνώ σε ένα πράγμα. Ναι. Αυτό που λες για τους κοντούς παίκτες. Και θέλω να σου πω ότι δεν έχει, κατά τη γνώμη μου, θεωρώ ότι μια ομάδα έχει πρόβλημα να έχει μόνο κοντούς παίκτες. Mm-hmm. Δηλαδή, το να έχεις ένα κοντό εξάρι καθ' αυτό ή το αριστερό σου back, να μην μπορεί να γίνει τρίτο center back. Center back, ναι. Ναι. Δεν κακό. Ωραία, είναι πρόβλημα άμα το δεις. Σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία. Αλλά δεν γίνεται να υπάρχει μια ομάδα που να είναι όλοι πάνω από ένα 80. Καταλαβαίνεις. Έτσι το σκέφτομαι εγώ τουλάχιστον. Σωστό. Το πρόβλημα κυρίως γίνεται στα ανασυλλητικά όταν πάμε πίσω στην άμυνα. Μπροστά δεν είναι πρόβλημα. Προτέρημα μπορεί να είναι κιόλας. Αυτό ήθελα να πω. Ότι μια ομάδα μπορεί να έχει 4 κοντούς παίκτες. Έναν από τους δύο ακραίους back, έναν δεν χαφ και οι δύο εξτρέμ είναι κοντοί. Δεν πειράζει. Δηλαδή τώρα θα έχει πρόβλημα στα στημένα όμως. Θα έχει μεγάλο πρόβλημα στα στημένα αν είναι και οι δύο κοντοί. Ναι, αυτό συμφωνούμε. Ναι. Αλέξανδρε, για να το κλείσουμε, γιατί ήσουν πολύ ωραίος. Ναι. Μπήκε σε διαδικασία πολύ καλή. Έτσι, με σούπερ μάρκετ για ένα χρόνο δεν σε χαλάει. Προφανώς είσαι ελεύθερος, αντιλαμβάνομαι. Γνωρίζω. Αλέξανδρε, ναι. Μιας και είσαι πολιτής. Θα αγοράσεις προϊόν με τηλεμάρκετινγκ, Γραπτόπουλο, ηθοποιός στο τηλεμάρκετινγκ. Όπα. Δεν άκουσα λίγο την ερώτηση από την αρχή, αν μπορείς να επαναλάβεις, Κωστή. Θα έπαιρνες προϊόν με Ραπτόπουλο ηθοποιό στο τηλεμάρκετινγκ να παρουσιάζει το προϊόν. Αν ήταν θεωρώ πως ναι, ότι εδώ πέρα ιδίως, αλλά και στην Αθήνα πλέον που έχουμε δυναμώσει και ασχολούνται πλέον μαζί μας, ότι θα μπορούσε σίγουρα να κάνει τέτοιο. Ετοιμάζω κάτι αυτό. Το κατάλαβα εγώ. Το κατάλαβα εγώ. Λοιπόν, θα αγοράσω, Κωστή, θα το αγοράσω. Ναι. Έγινε. Τι έγινε. Λοιπόν, χάρηκα πολύ για που προφάσισα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, τι είναι αυτό μεγάλε τώρα. Μεγάλε ραπτό, σε ακούμε και σε αγαπάμε. Μου στέλνει από την ταβέρνα Αγνάντη στην Αθήνα. Αγνάντη Αθήνα. Στη Ραφίνα, ο φίλος μου Αντώνης ο Βουλγαράκης. Βουλγαράκης. Πλατεία Ραφίνας, φοβερό. Έχω φάει με την ώρα βαρσάμι. Φανέλα ΠΑΟΚ σε εσύ. Για την Ευγενούλα. Και μέσα στη φανέλα ΠΑΟΚ για την Ευγενούλα. Ευγενούλα. Ναι. Ναι. Ευγενούλα που λέει ΠΑΟΚ πάει και πέρα. Μια χαρά Ευγενούλα. Την κάναμε ΠΑΟΚΣΑΚΙ, θα δει χαρές, ντάβλου, τίτλους. Δηλητήριο. Το πέταξα. Τι να κάνουμε, κάνει καλή δουλειά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε γραμμές, έχουμε γεμάτο κέντρο. Τι να προλάβει να πει. Προλάβουμε. Έχουμε πολύ πράγμα. Ωραίο ο Αλέξανδρος. Καλημέρα. Κυρία Δώρα, μίλησε. Τώρα μόλις τελειώσει εκπομπή. Πάμε λοιπόν. Μόλις τελειώσει εκπομπή. Έλα φίλε. Έλα. Ο δικό σου. Έλα. Καλημέρα. Γεια σα. Θέλω να διορθώσω κάτι. Ναι. Είπατε τρασαμινάδες. Εγώ το είπα, ναι. Για τα... Τρασαμινάσες. Τρασαμινάσες, ναι. Όχι δες. Σες. Έτσι ιατρικά να ξέρουμε και σωστό. Ιατρικά, ρε, δε, σωστό, καλά κάνεις και με διορθώσεις. Αυτό είναι μονάδες. Έχει σχέση με την υπατήτηδα. Όσο μεγαλώνεις θα μαθαίνεις όλα και τα τέτοια. Ναι. Όταν ανεβαίνουν τρασαμινάσες, ναι. Τότε υπάρχει κίνδυνος στο σηκώτη. Ναι. Πρέπει να τα μοιράζει, όλοι έχουν. Αλλά να είναι. Νορμάλ. Αν πήρε 5-6 ουίσκι την ημέρα, ανεβαίνουν οι τρασαμισάσει. Μέχρι πόσο πρέπει να είναι οι τρασαμισάσει αυτέ, μέχρι πόσο πρέπει να είναι νορμάλ. Δεν τον αριθμό, αδελφέ, δεν είμαι ειδικό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θέλω ο ραπ να ανεβαίνουν οι τρασαμισάσει, να μην ανεβάζουμε το ραπ. Ναι, να μην το ραπ είναι ήρεμο. Ήρεμο να είναι, χαλαρό. Αξιοπρεπή. Νυφάλιο. Ωραίο. Ευθύ. Ευθύ, ναι, όχι διαγωνισμό. Αυτό μου αρέσει που είναι ευθύ. Ναι. Και είναι ειλικρινής. Ναι. Δεν παίζει με τα λόγια να πούμε. Έτσι. Ναι. Αγαπάει και τον Θεό, αγαπάει και την Εκκλησία, αλλά δεν αγαπάει αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται την Εκκλησία. Την Εκκλησία. Α, μπράβο. Ναι. Άμα δει έναν ιερέα εκεί στον πάο που είναι ο ιερέας. Θα το σεβαστεί, αμή τι άλλο. Το σέβεται, αλλά όταν μαζεύει τα κεριά και τα πουλάει προς ίδιον όφελος.
Μπαίνει και ο καπιταλισμός. Ο διάολος ο καπιταλισμός μέσα. Καλά η ομάδα. Τα λέμε, τα λέμε ραπ, τα λέμε. Ο διάολος, ο διάολος ο καπιταλισμός. Γεια σου ραπτόπουλε Λεβέντη και Κουλιανέ, είστε ωραίοι. Ωραίοι, μας αρέσει. Είστε ωραίοι. Μας αρέσει. Αλφα εθνική ωραία. Φιλιά. Ζήτω πάω. Μπράβο, Άννα, κλείσαμε ωραία. Έκλεισε ωραία. Την καλύτερη μπάλα η Μπαρτσελόνα την έπαιξε με κοντούς, λέει, με συνέστα τσάβη, βίγε και δεν συμμαζεύεται. Βέβαια, γιατί είχε 80-20 κατοχή και ο άλλος δεν έπαιρνε την μπάλα, δεν μπορούσε να κερδίσει κανένα φάουλ να πηδήξει. Δεν προλάβαινε να κερδίσει την μπάλα. Έλα, φίλε. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Ω, πού είσαι ρε πουλενάρα μου, πού είσαι ρε ψυχούλα εσύ. Με κάτσας. Σε κατάλαβα. Παρατηρήσεις εικόνη η εκπομπή. Βέβαια. Τα πάντα όλα. Ναι. Ο εχθές φώναζες Καστοριανέ, που είσαι Καστοριανέ. Βγαίνει ο Καστοριανός να μιλήσει ναι. και μιλάς επάνω του. Ναι, γιατί έλεγε... Αρχίζει πάλι τις παπάδες, έλεγε τα κλέφτηκα. Τα ψέματα. Τι ψέματα. Ψέματα τώρα, έλεγε. Όποιος λέει ψέματα πέφτει μες στα αίματα που λέει και ο Αχιλλέας μου. Λοιπόν, ναι. έχω 2,5 λεπτά ακόμα. Μπορώ να μιλήσω. Βέβαια. Βέβαια. Κώστα, στα χαφ του ΠΑΟΚ ξέχασες και τον Γκάτσερ. Σιγά, σιγά, χουρχούρ. Σιγά, καρμπιρατέρα, ασκόνα, σιγά. Έβγαλε και τον Μπούζα να βάλει χέρι το ζουρό. Δεν τον έβγαλε, βγήκε μόνος του. Ο Μπούζος. Παρέμβασε έκανε. Ο Μπούζας, δεν το θυμάστε εσείς. Κάτι πρωτοσέλιδα στα σπορ του Βορρά. Ερχόταν η Αργανάρα μέσα, σας κερδούσε μέσα στην Τούμπα. Αλλά... Βάσκανος οφθαλμός. Πώς να θυμόμαστε. Εγώ δεν ξεκινούσα να διαβάζω. Νερμής. Πρωτοσέλιδα την καλά, πώς φορές με κέρδισες και εσύ, Θάματι, καμιά φορά έγινε αυτό, τα άμα δεις προϊστορία. Κουλιανέ, για μία φορά τώρα το κάνεις θέμα. Κουλιανέ, πώς έχουν τα διαρχεία στα πέταλα του ΠΑΟΚ. Φτηνά είναι. Φτηνά είναι, φτηνά είναι. Φτηνά είναι τα πέταλα. Ναι, ναι, θα γιατί... τα πω εγώ γιατί εσύ κάνεις πως δεν τα ξέρεις. Ναι, δεν ασχολούμαι, ειλικρινά. Ευρώ ναι. έχεις την 4. Ναι. Αν το πληρώσεις μέσω διαδικτύου μείον 15%, 110 ευρώ και θα δεις ότι υπάρχει μέχρι και τις προπονήσεις. Ωραία. Τον Άρη είναι 140 ευρώ τα πέταλα, έτσι, έξω θα πούμε τα μπαράζ, έξω τα κύπελα, κατάλαβες, έξω στις άλλες η Ευρώπη να προχωρήσει η ομάδα. Ναι, στις άλλες κερκίδες. Να τα λες όλα. Ναι, στις άλλες κερκίδες, πες μου λίγο, γιατί μόνο τα πέταλα μου λες. 3 εκατοστάρικα στις 2. Α, για δες πόσο είναι στη δικιά μας. Πόσο είναι, απλά 3, στα 20. Πέταλα κάνουμε μια έκπωση. Να κάνουμε το να πάει ο λαός, ρε φίλε. Λαουτζίκους είμαστε. Πιο φτωχοί είμαστε εμείς παοξίδες. Τι εγώ να κάνουμε. Βλέπω, εγώ βλέπω φέτο να βγάλω πολύ γούστο. Θα βγάλεις, θα περάσει λοιπόν, την άκρη. Τα είπαμε. Παίξτε τώρα, έπεσε η απόδοση του Άρη. 25 φράγκα. 25. Βάλτε ένα χιλιάρικο. Πόσο πήγε, 24,99. Να πάρετε ένα γκολ. 10 μέρες θα κάνετε cash out και θα οικονομήσετε μόνο από αυτό. Κουλιανές που είσαι ματσόλας εκεί. Ματσόλας, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Φύγε, φύγε, μπεκάτσα, σ' ακούσαμε. Τα λέμε παλικάρι μου, να είσαι καλά. Εντάξει, ο Άρης θα κάνει πολύ καλή σεζόν, δεν το συζητάμε. Θα είναι πεντάδα σίγουρα, το θέμα είναι να μπορείς να ανέβει ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Για να δούμε. Πάμε, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Ωου, κυρία Δώρα μας, καλημέρα. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις. Αυλάζετε συνέχεια, εγώ καλά είμαι. Θα σε πάρω τηλέφωνο μόλις κλείσει η εκπομπή. Οπωσδήποτε σήμερα πρέπει να με πάρει. Οπωσδήποτε θα σε πάρω τώρα μόλις κλείσω. Θέλω να ξέρει. Ναι, 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 καπάκι, κλείνω και παίρνω εσένα κατευθείαν. Έγινε. Φιλιά, φιλιά, κοριτσάρα μου. Θέλει να μας κάνει εκπληξούλες. Βέβαια, τι. Ναι, ναι, ζωντανός άνθρωπος. Βέβαια. Πάμε, καλημέρα. Έλα. Έπεσε αυτός. Καλημέρα. Έπεσαν όλες. Όχι, καλημέρα. Όχι. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Διστάζω να εκλειθώ γιατί έχω χρυσή καρδιά. Τα μυαλά μου πήραν αέρα, άιντε και καλά κρασιά. Ρε εσύ, Κώστα, μάλλον με τον Βραζιλιάνο, είναι αρνηθιά. Ωχ, ο μάγος είναι. Τον κατάλαβες, από το γέλιο. Για γέλα λίγο, μαγικά γέλα. Φύγε ρε μάγο. Κανονικό, μαγικό γέλιο. Φύγε ρε μάγο. Φύγε ρε μάγο, δηλαδή σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή έλος. Λοιπόν, αυτός μάλιστα λέει είναι παίχτης δαίμονας που παίζει με πάθος, όχι σαν κάτι άλλο, λέει φρουφρού και αρώματα. Για ποιον λέει? Για τον Στόχ. Ναι. Ο Στόχ, ο οποίος σου είπα, στο αποστάσμα που έκανα έστειλαν πάνω 50 μηνύματα, οι 49 τον αποθεώνουν. Έτσι. Γουστάρουνε Στόχ. Θα πάνε έξω από τον Μαρκίζα, τον αποθεώνουν και τον. Δεν θα πάει πλέον, σου είπαμε. Ο άνθρωπος διάβασε, σπούδασε, προπονητής, έχει πτυχίο πλέον. Τατουάζει το παιδί του, η γυναίκα του βάζει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Τελείωσε. Με το Στανιό να το στέλνεις, πάμε στο φίλο. Έλα, καλημέρα. Τι να πω. Μάλιστα, έλα, ναι. Έλα. Ναι. Έλα, ακούς. Γράψε λίγο το πλαξαντόλ, το 200. Που σε είχα πει. Θυμάσαι, Νίκο. Πλαξαντόλ των 200. Ναι, 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 ναι. Αυτό όλο τον Ιούλιο
Το βράδυ, μόνο το βράδυ. Ναι. Και δέχτε αιτήματά σου στο Facebook. Στο Facebook, να δω αιτήματα, ναι. Πλαξαντόλ. Ναι. Τα διαρκεία πάντως ο φίλος μας. Τι φάρμακο είναι αυτό. Πλαξαντόλ. Για ποιο πράγμα. Για τους άλλους προφανώς, όχι για εμάς. Να κάθονται να ξαπλώνουν και να μας βλέπουν όσο σας κόβουμε κούπες. Σας κούπα, ναι. Παπάδες έλεγε ο φίλος μας ο Μπεκάτσας, έτσι. Ότι. 110 δεν είπε, κατά, ναι, ναι. 130 έχει ανανέωση μέσω ίντερνετ, με τη νέα ανανέωση μετά 145. Πόσα διαρκείας έχει ο ΠΑΟΚ, πόσο Άρης. Αυτή στιγμή, πόσα για έχει. Τον Άρη δεν γνωρίζουμε. Για τον Άρη δεν γνωρίζουμε. Θα μας πει ο ρεπόρτερ, γιατί ο Άρης δεν κάνει αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ καθημερινά. Ότι... Παιδιά, τόσοι πήραν εισιτήρια σήμερα, Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 3.500 εισιτήρια διαρκείας. Μόνο ανανεώσεις μέσω του ίντερνετ. Ωραία, είναι ναι. Αυτές. Οι άλλοι τι έχουν. Οι άλλοι δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε. Στο περίπου δηλαδή θα πούμε. Ο ΠΑΟΚ έχει 3.448 κάπου εκεί είναι το νούμερο. Και είναι ξεκάθαρο. Τέλη Ιουνίου έτσι. Είναι τέλη Ιουνίου. Και πιστεύεις ότι θα κάνει του Ζαγοράκη το ρεκόρ. Εύκολα. 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 Λες. Το λέω να σου πω γιατί το λέω. Πώς θα το κάνει. Γιατί 27 Ιουνίου, ναι. Άμα ψάξεις τα παντελόνια και τα πορτοφόλια του 80% του κόσμου, ναι. Έχουν μείνει κάτι ψηλαδάκια. Ωραία. Έτσι, σωστό. Για να βγει ο μήνας. Ωραία. Ωραία. Κάτσε να δεις από 1η Ιουλίου που θα πληρωθεί, θα πάρει και το επίδομα Δίας που παίρνει για το καλοκαίρι. Και θα εκεί θα φανεί. Πώς δεν θα φανεί. Λες. Δεν λέω ρε. Λοιπόν, ένα τελευταίο για να κλείσουμε και την πόρτα. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Μπορεί να είναι σαν νωρίς γι' αυτό. Λοιπόν, άρα ο Μπεκάτσας έλεγε ψέματα, έτσι. Ψέματα. Α, μπράβο, ναι. Ωραία. Πάμε, έλα, αδερφούλη. Θέλω να πω ότι στο γήπεδο της Τούμπας είναι πιο φθηνά τα εισιτήρια επειδή έχουμε λεφτά. Τι να κάνουμε, και ο Καρυπίδης δεν έχει λεφτά. Γι' αυτό έχουμε φθηνά εισιτήρια στα πέταλα. Ναι, δεν ισχύουν όμως τα νούμερα που είπε ο Μπεκάτσας, τα ανέφερα πριν από λίγο. Ναι. Σ' αρέσει ο στόχος, γουστάρεις. Παιχτάρα στόχος. Πρέπει τελικά γύρω παλίγκ 14 γκολ, 13 assist. Και ο τρόπος που βάζει τα γκολ, κάτσε και δει κάποιος τα γκολ που βάλε πέρσι, γιατί δεν θα δούμε σε γκολ που βάλε πριν 10 χρόνια, είναι εντυπωσιακός, έτσι. Johnny Walker, ναι, μακρινά σουτ, με πλασεδάκια καταπληκτικά. Ταχύτητα, ένας μέναν, μακρινό σουτ, έχει και τέτα τέτα είδα, έχει κάποια γκολ. Παιδιά, είπαμε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοιο εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Ποντένσε με γκολ και ασίστ. Αυτή είναι η κίνηση του στόχου, έτσι. Ο Ποντένσε τα έχει όλα, απλά δεν έχει τον γκολ, έτσι το παιδί. Ναι, αυτό θα έχει και τον γκολ. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια ανισορροπία μετά όμως. Δηλαδή με Αντρέ και Στοχ. Δεν ξέρω πώς. Στην πλευρά, Η πολυκοντή είναι οι δύο, λέει. Στην πλευρά, ανασταλτικά γιατί. Είναι αυτό. Επιθετικά φαντάζομαι να βγαίνουν και οι δύο να δεις ποιον θα πάρει. Ωραία παρατήρηση. Ναι. Επιθετικά, ναι, θα είναι πολύ καλή. Θα έχουν και δύο το σκουτ, την τρίπλα. Φαντάζομαι να παίξει και ο Αντρέ και ο Στοχ μπροστά. Εξτρέμου ένας από τη μία μπάντα και άλλος από την άλλη, τι έχει να γίνει. Τι παίρνει αυτό. Δηλαδή θα παίξει ο Γιάννη. Εντάξει, θα δούμε πώς πρέπει... θα πάει. Έχουμε χρόνο στο Βιερίνια. Πρέπει να βρείτε ένα ψηλό χαφ να τους καλύψει. Ένα ψηλό χαφ θέλει το Σανκάρι από την Μπορντό. Αριστερό πόδι, σκύλο. Αυτόν θέλω κι εγώ, παιδιά. Είναι για βρύτιδα ο χαφ. Θέλουμε Σανκάρι να δαγκώνει. Λίγο να δέρνει, όπως και ο Αγκούστο δέρνει. Λίγο... Είναι ιστορία, βέβαια. Ναι. Ο Αγκούστο δέρνει, αλλά δεν είναι και θα δούμε τώρα, θα γίνει Αγκούστο... το παιδί. Φεύγουμε, αδερφέ, μας κόβει ο Καζαμπάκης, μας διώχνει. Να σε καλά, παλί καρέ μου. Κωνσταντίνε, το μεσημέρι θα τα πεις με τον... Χαιρετίσματα λοιπόν. Δώσε εδώ, βέβαια. Το φίλο μου, το Βουλγαράκι, Βουλγαράκης. Που με κοιμήθηκε. Στην πλατεία Ραφίνας με το Αγνάντι. Αγνάντι. Το Τσιμπουράδικο. Ναι, ναι. Ευχαριστώ για τη φανέλα για την κόρη μου. Ωραίος. Παοξίδικη. Τι θα σε φέρει. Τι θα σε φέρει τώρα. Σε παρακαλώ, σε τα μας. Λοιπόν, πριν κουνήσουμε μαντήλι με τον Κωνσταντίνο το μεσημεράκι, με τον Γρηγόρη θα τα πείτε. Μαζί το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 με τον Ελ Χουλιγκάνο. Εσείς θα μείνετε εδώ, διότι ακολουθεί Γιώργος Ζαΐρης με Γιάννη. Γιατί ρε φίλε. Εντάξει, Ζαΐρη, μια χαψιά σήμερα. Σας στάσαμε, κόλπο κάνουμε. Σας αφήνουμε να περνάτε. Και να σας προσφερνάμε μετά με φόρα από πίσω. Ανάβουμε τα φλάς, ερχόμαστε. Λοιπόν, και Γιάννης Πάγκος. Τι, δεν έχει τίποτα και Γιάννη Πάγκο μετά. Ξεραίλα, δεν γουστάρουμε Ζαΐρη, στεχνά. Τελειώσαμε. Εντάξει, okay. Εγώ θα είμαι ζαϊρικός μόνο και μόνο επειδή δεν τον πας σήμερα. Σου με 12 η ώρα η ενημέρωση έτρα με τον Γιώργο Μπούζο. Πριν κουνήσουμε μαντήλιο ρυσικά, τέλος όλα τα καλώδια, έρχεται να δώσει Wind Vision. Ο νέος τρόπος για να βλέπετε τηλεόραση. Αρχικά ο αποδικοποιητής Wind Vision είναι πολύ μικρός. Χωράει στην παλάμη μας πραγματικά. Έχει όλα τα συνδρομητικά κανάλια της Wind Vision να είναι, και είναι μέσω ίντερνετ. Απλά συνδέετε το ίντερνετ και μέσω Wi-Fi βλέπετε ό,τι γουστάρετε. Πλούσιο περιεχόμενο, πάνω από 60 συνδρομητικά κανάλια. Όλα τα κανάλια Nova Sport, Netflix, YouTube και χιλιάδες εφαρμογές από την Google. Η Wind Vision θα είναι το μόνο που χρειάζεστε συνδεδεμένο στη τηλεόρασή σας. Αυτή είναι η νέα τηλεόραση που σας αξίζει και λέγεται Wind Vision. Μένετε στο Μετρόπολης. Έλα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.